Πολλά και διάφορα. Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα. Πολλά και διάφορα γυρνάνε. Γεια σου, Ασλαμά. Πάχινε, Ασλαμά. Ναι. Κοιλιά έκανες. Πολλά γλυκά. Πολλά γλυκά. Πάρα πολλά γλυκά τελευταίους τρεις μήνες. Γιατί, ειδικά από μεγάλο Σάββατο μεσημέρι. Ναι. Μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω τι έχω φάει σε γλυκά. Και τρία τσουρέκια με γάρα τεράστια, ναι. Εκείνο το πεντάλεπτο. Όταν λες γλυκά, τι εννοείς δηλαδή. Τι, γλυκά. Τι, να σου πω ότι έφαγα. Λοιπόν, ναι. Σήμερα έφαγα ένα παγωτό μηχανίσα το Φρέτζιο. Ναι. Που δεν παίζεται, ναι. Το μηχανίσου Φρέτζιο. Ναι. Καλά, παγωτό κρέμα βανίλια. Θα φας και ένα παγωτό την εβδομάδα. Τα γλυκά πια είναι. Δεν το αναγλύνα όμως την εβδομάδα. Ναι. Έφαγα πριν δύο μέρες αρμενοβίλα το ελληνικό στις 8-8.30 το βράδυ. Αρμενοβίλα τι είναι. Αρμενοβίλ. Τι είναι αυτό. Άστο, φίλε. Ωραία. Πήγαινε και φάει. Αρμενοβίλα το ελληνικό. Δεν τρώω γλυκά, δεν θα πω. Είναι τυχερός, εντάξει. Α, γι' αυτό. Έφαγα προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, καμιά 6-7 μπεζέδες από τον μπεζέ. Ναι. Που είναι κόλαση. Δεν κάνει την ηλικία μας να τρώμε. Ναι. Μετά τα 40 τόσο δεν κάνει. Ναι, 50 πάρε κάτι και τα λοιπά. Τζόρνταν, χαρούμενο σε βλέπω. Περάσαμε μαζί ωραία στα Γιαννιτσά. Πήγαμε, είδαμε κόσμο. Μια πόλη η οποία έχει ζωή. Πραγματικά, από όσες επαρχιακές πόλεις γυρίσαμε με τον Τζόρνταν. Έχει ζωή γιατί έπαιζε ο Πάουκ. Μην το. Το είδες εδώ. Είχαμε τελικό τσάμπιον. Τα Γιαννιτσά φοβίζουν για τη ζωή του. Δεν πάμε στα Γιαννιτσά να πούμε. Για κλαμπινγκ στα Γιαννιτσά. Είσαι ένα μεγάλο κλαμπ στα Γιαννιτσά. Λοιπόν, σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο. Σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχε χθες στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχε χθες στο τελικό του Champions League. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου ο ΠΑΟΚ στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι η καψούρα, η αγάπη, την αίσθηση από κοντά ο Κωστής. Σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ. Βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα ποδοσφαιρικό κίνημα και είναι ένα εργοστάσιο κερδών για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Είναι γεγονός. Πες το να το ξέρει όλος. Λοιπόν, πρέπει να το δουν λοιπόν τον ΠΑΟΚ πιο σοβαρά. Πιο γραφικό. Οι ιδιώτες του ποδοσφαίρου, ειδικά αυτοί που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Μήρε, λοιπόν, όχι, μήρε. Είναι μια αλήθεια. Μόνο σου μου είπες. Όντως είναι μεγάλο πράγμα ο ΠΑΟΚ για τη Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, πάμε. Κοίταξε. Μην το ξεχάσω. Έφυγε η βίδα, ρε. Έχει χαιρετισμούς από την Ελένη που σε ακούει και μας βλέπει, που είναι αριανά και άρρωστο και δουλεύει στο ελληνικό. Αριανά και άρρωστο, δεν ξέρω. Σα βλέπω, λέει, αν το ξεχάσει, θα πάω στο τρόκραξι. Στο ορατό. Νόμιζα ότι σε ξέρει προσωπικά, αλλά δεν έχετε μιλήσει ποτέ. Σε ελληνικό ακούω. Σταθερά σε ακούω. Με τη Στέλλα το Χριστίδη, τη γυναίκα, μου και. Τι κάνει ρε, εσύ ο κύριο Νίκο. Μια χαρά είναι. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει πολύ έξω. Βλέπει μέσα στο σπίτι. Από τους χορηγούς. Και λέει τώρα και το κοστί. Κοίταμε τον, είμαστε με τον Γιώργο προθές. Στη ταινία, στο ντοκιμαντέρ του της Νότιχαμ. Και είχε, είδαμε τον Νότιχαμ Μάικ την πεντάδα. Φίλος μου ήταν ο κουνιάδος του Χριστίδη, ο οποίος πέθανε. Ο Γιώργος ο Τσακίρης. Όλοι φίλοι σου. Φερνάντο Σάντο, Νότιχαμ. Λοιπόν, τον παίρνει με την Νέκη. Ναι, και το Βέλγιο. Και το Βέλγιο, ετοιμάζεται. Και το Βέλγιο, ετοιμάζεται. Λοιπόν, χαντμπολ, λέγε. Λοιπόν, Ελπίδο 8, χαντμπολ, εκεί είδαμε χθε. Σάντο στην Αγγλία, το πολύ τρισμήνε. Εκεί είδα χθε, λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Champions League. Ένα πραγματικό χαμό στο τρίγωνο τη Πολύχνη. Sold out το μαγαζί. Μόνο ο Πάου και ο τελικό του Champions League μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ένα πραγματικό χαμό. Ανοίγουν οι σειρώμενε οι πόρτε οι γυάλινε εκεί πέρα. Καλοκαίρι να πούμε, τα καλοκαιρινά. Χαμός από πιτσιρικαρία μέχρι πολύ μεγάλο κόσμο. Προσωπικότητες, ιστορίες, μπυρίμπες, καθαρά ποτά. Μια ευχάριστη να πούμε ατμόσφαιρα, φανταστική ατμόσφαιρα. Να πάτε εσείς από κοντά. Και κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός μπυρίμπας εκεί πέρα. Όσοι λοιπόν θέλετε να συμμετάσχετε στον καινούριο διαγωνισμό μπυρίμπας, ο οποίος θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο, ελάτε τώρα να δείτε εκεί τους μεγάλους τους καθηγητές πώς παίζουν, να πάρετε μια πρώτη γεύση. Ελπίδο 8 στην Πολύχνη. Ολύμπου. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31, Κομωτήριο Έφη. Κομός Έφη είναι δύο χώροι καταπληκτικοί, δύο χώροι αισθητικής. Στο 23 είναι το κομωτήριο. Εκεί που το κούρεμα σε αυτά τα δύσκολα τα χρόνια είναι μόνο ένα ταλιράκι. Για το κούρεμα το ανδρικό και το απλό το κούρεμα φυσικά μιλάμε. Υπάρχει περμανάντ, ίσιωμα, βάψιμο μαλλιών και τα τιάφτα στο Ολύμπου 23. Στο Ολύμπου 31, ο άλλος χώρος της αισθητικής, η κυρία Εύη εκεί πέρα και τα κορίτσια της, είναι το τζελ, το τεχνικό μεγάλωμα νυχιών λοιπόν, το μανικιούρ, το πεντικιούρ και η προσφορά όλου του χρόνου, ένα ταλιράκι μόνο, το μασάζ. Πήγε φίλος λοιπόν, και έκανε μασάζ και πάθε την πλάκα. Πάρτε λοιπόν τις γυναίκες σας, πάρτε τις φιλινάδες σας, πάρτε τις μητέρες σας, πάρτε το σύμφωνο συμβίωσης, πάρτε ό,τι θέλετε και πάντε εκεί πέρα να πούμε, κάντε του ένα δώρο, να πούμε, να την βάλετε 50 χρόνια τη γυναίκα σας, να την βγάλετε 37 από εκεί μέσα, φρεσκαδούρα,
Όντως είναι γεγονός. Ναι, δεν δε τη γνωρίζετε. Έκανε μασάζ και έπαθε την πλάκα. Ναι. Δηλαδή και εγώ που πάντα έλεγα να το έδρε. Είναι λίγο να κλαδέψω και εγώ. Ναι. Εκεί που κάθε εβδομάδα πηγαίνω και εγώ φυσικά. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον Περκανίτσα. Ο Στέλιος ο Περκανίτσα. Στέλιο, θα σου έρθω αυτές τις μέρες να συμπληρώσουμε εκείνα τα που έχουμε αφήσει στο. Στη μέση. Δελφόν λοιπόν με μπότσαρη γωνία, εκεί που είναι ειδικό στο αντικείμενο Αστεράρα. Αυτό. Τι μας κάνεις, τι θέλετε να βγάλουμε εκεί πέρα, αντικλείδια, κλειδωθήκατε στο σπίτι, στο ανσασέρ, στα αυτά, είναι καθηγητής στο είδος του. Στέλιος Πετκανίτσας, ναι. Όχι σανσέρ, ασανσέρ. Σανσέρ είσαι εσύ. Ναι. Δεν το ξέρω καλά γιατί εγώ πάντα κορυφή είμαι, κατάλαβες. Σαν πάω. Σαν πάω. Συγγνώμη, εμείς ο κορυφή θα παίρνει το ασανσέρ για να μην ξεχνάμε. Εγώ ανέβαινα. Σκέφτα ποδάρια. Πρώτο δεύτερο. Πρώτο δεύτερο. Λοιπόν, πάω εγώ να πω για τον φίλο μου τον Πανιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο που είναι βελονιστής και διαβητολόγος. Και αυτό το διάστημα κάνει αυτό το αδυνατίσματος και το αντιστρες και αυτά τη ρινίτιδα, γιατί αυτό το διάστημα περνάει ο κόσμος πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω αλλεργικής ρινίτιδας, λόγω της γύρης. Δεν ξέρω αν είχες ποτέ, επειδή είσαι σκουρόχρωμος, όχι, όχι, πιο μελαχρινός, συνήθως η ανοιχτόχρωμη γαλανομάχη. Εσύ είχατε την άνοιξη συνέχεια. Ναι, 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 αυτό. Ξεχνάμε μια δύο χρονιές στο Μετρόπολης πόσο πολύ χρονίσματα αυτά κτλ. Στου δημιουργεί μια ευεξία λοιπόν και το τοπικό αδυνάτισμα για τις κυρίες. Στην ταβέρνα Πορφύρα έχουμε το τραπέζι το οποίο θα γίνει επιτέλους με τον Κρέντι. Έμεινε ο Μπερμπάντοφ και έκανε μεγάλη χρονιά. Παραδείγματο χάρη το στοίχημα. Μας ενδιαφέρει που έμεινε ο Μπερμπάντοφ. Έμεινε ο Μπερμπάντοφ. Το στοίχημα κερδίζει. Τώρα δεν έπαιξε, τι με νοιάζει μάνα, έτσι δεν είναι σωστό. Έπαιξε, ναι. Έπαιξε εκεί που χρειάστηκε. Έχει καταπληκτικά ψαρικά, έχει καταπληκτικές σαλάτες, έχει καταπληκτικό, πώς το λένε αυτό. Καραβίσκο, το καραβίσκο. Καραβίσκο είναι φοβερό και φυσικά οι σαλάτες τις οποίες είναι. Οι αλυφές οι χειροποίητες. Οι γλίστρες που λέμε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει 40% έκπτωση από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη. Μάλιστα. Άρα Πέμπτη θα το κάνω το τραπέζι. Θα σας κάνω. Όχι Παρασκευή, πάμε την Πέμπτη. Δεν σε πειράζει εσένα. Έχει το τραπέζι έρθει. Και επίσης όποιος πέθανε θέλει να τον τιμήσει η γυναίκα του. Σε 40 ημέρα, σε 9 μέρα, σε τριήμερα, πώς τα λένε αυτά, στην κηδεία μέσα κτλ. Τρίμηνα, εξάμηνα, χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πηγαίνει στην κυρία Μέρη. Και φυσικά βάζει τα κολόσεγα, από τη μια μεριά αυτούς που δεν χωνεύονται με τους άλλους, τους τοποθετεί και δεν υπάρχουν και παρεξηγήσεις γιατί συνήθως με τα σόγια γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης να πούμε για τον Κασαγιάννη, ο οποίος είναι τρομερός φίλος. Πήρε ο Δημήτρης την εταιρεία του πατέρα του, την απογείωσε από εκεί που πήγαινε καλά, την πήγε πολύ καλύτερα. Μεγάλωσε το στόλο, πήγε νίκιασε και πολύ μεγάλες αποθήκες εδώ στην, πώς τη λένε, Σύνδο, έτσι, στη Σύνδο. Καταπληκτικό παιδί, καταπληκτική οικογένεια, καταπληκτικοί επαγγελματίες. Και ο πατέρας και ο γιος. Το μήνυμα σου, το Daily Way περιμένουμε να μας φέρουν κάτι σαντουιτσάρες αυτές που λέγονται. Γίγας. Όχι γίγας, μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα, ναι. Τι γίνεται με αυτές. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ένα σάντουιτς γίγας θα το πληρώνεις όσο πληρώνεις ένα κανονικό. Μάλιστα. Με τιμή γνωριμίες. Και φυσικά αργότερα οι τιμές θα είναι πολύ προσιτές για τα σάντουιτς γίγας. Σε όλα τα σάντουιτς. Δηλαδή, περιμένουμε να μας φέρουν, είπε τη φράση. Τώρα θα μας φέρει το μέγεθο. Σήμερα το έχουμε σήμερα. Θα το μείνει στον δρόμο. Λοιπόν, στο προπό τη Βυζίλη, ο φίλο μα ο Μπουρντόταυρο έχει ανοίξει ένα χώρο καταπληκτικό. Ναι. Είναι εκπληκτικό παιδί. Έχει κάνει ένα μαγαζί το οποίο, αν ήταν σε κεντρικό σημείο τη πόλη, θα το βλέπαν όλοι έτσι. Στην Τούμπα, να πω ότι οι Βυζίλη είναι ανεβαίνοντα τον Αϊθαράπη καμιά 150 μέτρα, καμιά 100 μέτρα κάτω από το μαγαζί τη κυρία Εύη. Καταπληκτικό μαγαζί τώρα έγινε. Πιστεύω ότι είναι το ωραιότερο και το μεγαλύτερο ίσως σε χωρητικότητα προποζήτητο στη Θεσσαλονίκη. Μην αντικείς άλλους. Πιστεύω. Καταπληκτική. Είναι από τα καλύτερα μαζί. Καναπέδες, αυτά, τηλεοράσεις, συνάμα βλέπεις 5-6 μάτσο, ό,τι γουστάρεις βλέπεις. Δηλαδή πας σε προποζήτητο για παράδειγμα, λες θέλω να δω την Dortmund και τον Πάο. Λέει δεν μπορώ, λέει ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτός τα έχει όλα. Και επίσης να πω τη φίλη μας, την Κολόνη, την Μαρία, η οποία έχει φέρει από Ιταλία αυτή τη νέα μόδα, το τατουάζ στο κεφάλι όσον αφορά την πύκνωση μαλλιών. Θέλω να το δείτε λίγο. Μπορείτε να τη δείτε μπαίνοντας στο Facebook της κυρίας Μαρία Κολόνη Facebook στα λατινικά. Μαρία Κολόνη Face στο Facebook στα λατινικά και να πάρετε ακόμα μεγαλύτερες. Και να πάρετε μεγαλύτερες, συγγνώμη λίγο, και να πάρετε περισσότερες ακόμα πληροφορίες. Είναι καινούργια μέθοδος, έχει έρθει από την Ιταλία. Στη Βόρεια Ελλάδα την κάνει μόνο η Κολόνη, η οποία δεν κολώνει να το κάνει.
Συνήθως αυτές οι περιπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα πάνε πολύ δειλά κτλ. Έχουν κάνει πάρα πολλοί φίλοι. Ο δάσκαλος στο kickbox έχει βάλει, εγώ δεν κατάλαβα ότι είχε τατουάζ κανονικό μαλλί. Δείτε το, αξίζει τον κόπο. Ανώδυνο, φτηνό και όμορφο. Και καλέσθητο. Πάμε να μισό λεπτό, μισό λεπτό να πω κάτι για να κλείσω. Κάποια άλλα πράγματα. Λέγε. Λοιπόν, πριν πάμε. Ο Χρήστος, ο κομμουνιστής είναι. Λοιπόν. Τι θέλει ο μαλάκας. Πες το. Πες το πρώτα. Δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο και τον Γιάννη Τζον για την υποδοχή που μας έκανε. Περάσαμε ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά τον Στέφανο, τον καφέ Μόσιον εκεί στον πεζόδρομο που κάναμε τη συγκέντρωση αυτή και τα είπαμε κοντά. Βεβαίως. Τον Στέφανο. Επίσης το φίλο μας δίπλα το Θόδωρο με τα μπαμπάτσικα τα σάντουιτς, ναι, στην απόλαυση. Ναι, ναι. Χαιρετίσματα λοιπόν. Όμοια σαν του Daily Way, τώρα το Daily Way. Όμοια σαν του Daily Way. Το Daily Way λέγεται μπαμπάτσικο, έτσι λέγεται. Περάσαμε πολύ ωραία, καταπληκτικά. Νομίζω όλος ο κόσμος εκεί το χάρηκε αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ ωραία, είδαμε το παιχνίδι από κοντά. Χίλια ευχαριστώ από την ψυχή μας λοιπόν. Λοιπόν, και πριν πάμε στους χορηγούς, να πω και το τελευταίο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, σου δώσα δύο προσκλήσεις. Ναι. Θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο, μας έρχεται 4 του μηνός, ένα κοντινό λίγο σε παρακαλώ, Νίκο. Δεν μπορεί, ρε, μόνο αυτό. Εδώ είναι ένα πολύ καλό χωριό. Είναι πολύ φίλοι μας αυτοί. Μας στηρίξαν και τους στηρίζουμε. Κάνει τον ετήσιο χορό του. Είναι ένα ερασιτεχνικό σωματείο, ο Ηρακλής Αργυρούπολης του Κιλκής, το οποίο είναι τόσο αγαπητό σωματείο. Έχει 43 χορηγούς. Δεν νομίζω άλλο χωριό να έχει τόσους χορηγούς. Άλλο σύλλογος. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο στο ετήσιο χορό θα είμαστε εκεί πέρα. Κλείστε. Μάλιστα. Τέτοιο συμβάν. Πάντα στο αφόρυβο, ρε. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα για τον Ασλαμά. Μετά. Τερορίστα. Της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Τι έφερες? Τι έφερε, ρε Πουστιάτσε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε με κομμουνιστή, ο οποίος παρεξηγήθηκε μαζί μου και μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Είμαι όντως λακαμάς που κάνω σεξ. Μιέμαι, δηλαδή, να σε βγάλω, να μας βλέπει όλη η Ελλάδα και δεν λες κουβέντα από αυτά που συμφωνήσαμε. Άντε, γεια. Συγγνώμη, ρε κομμουνιστή, συμφωνήσαμε να μας στείλεις για μια εκδήλωση που είναι να γίνει. Αλλά την έστειλε στο Γιώργο. Λέγε, Γιώργο. Τι έχει. Λοιπόν, ναι. Το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 3, 4, 5 νομίζω. 5 είναι η Κυριακή. Το ερχόμενο τώρα, αυτό σε 3 μέρες. Που έρχεται δηλαδή. Ναι. Έχει το φεστιβάλ των αναιρέσεων. Που καθιερώθηκε πλέον, πρέπει να είναι η 5η χρονιά. Νομίζω, ναι. Πού γίνεται. Θα γίνει στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Που Παύλου Μελά, ποιο είναι αυτό που θα πάρει ο. Όχι. Άλλο είναι αυτό. Ποιο είναι το Παύλου Μελά. Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Στα όρια Σταυρούπολη. Πολύ είναι πολύ εκεί, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ναι. Με ωραία συγκροτήματα, ξέρω εγώ. Για πες και ένα συγκρότημα. Το κυριότερο για μένα είναι το Σαββατιάτικο, το Last Drive. Το συγκρότημα που είναι ροκάδες παλιοί του 80 κτλ. Ναι. Έχει γενικώς. Αυτό που είναι επίσης πολύ ωραίο είναι ότι φέτος θα έχει και τουρνουά σκακιού. Ναι. Γενικώς είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Φτηνή μπύρα. Ναι. Να πάτε. Πάρτε και έχει και παιδό το κόμμα. Έχετε και το παιδί να το αφήσετε εκεί να παίξει με άλλα παιδιά κτλ. Να γουστάρετε. Έτσι. Η πρώτη βραδιά έχει πάρα πολύ έντεχνο. Ναι. Η πρώτη βραδιά, πάντα. Πάς. Η δεύτερη, είχα πάει σε ένα παλιότερο. Ναι. Η δεύτερη είναι Last Drive με γκρουπ του είδους τους, Garage, Punk, Surfer και τρόπο κτλ. Και η τρίτη είναι η Joe Bones, παίζουν Stoner και μπάντες του είδους αυτού. Heavy Rock, ας πούμε, κτλ. Μια χαρά, με πολύ φτηνά εισιτήρια. Πολύ φτηνά τζάμπα μπύρα κτλ. Λοιπόν, δεύτερον, μας φέραν από τον Daily Way τον μπαμπάτσικο. Λοιπόν. Μπαμπάτσικο. Βγάζω λίγο κοντά τώρα. Όντω μπαμπάτσικο, αυτό εδώ δεν μπορεί να το φάει ένα άτομο. Πολύ μεγάλο. Ένα κοντινό στο Τζόρνταν. Αυτό μόνο. Κάνε κοντινό στο Τζόρνταν. Αυτό, ρε φίλε, ούτε ο Τζόρνταν μπορεί να το φάει που τρώει πολύ. Ναι. Δεν νομίζω ο Μάριος θα το φάει σε καμιά εβδομάδα το τρώει αυτό, γιατί ναι. Είναι. Έχω κάνει 5 πυρουνιές και έσκασα. Στην τιμή του ενός, έτσι. Στην τιμή του ενός. Τζάμπα, παιδιά, τζάμπα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχε να γίνει πάρα πολύ καιρό αυτό. Τζάμπα, πολύ ωραίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς μου. Παλιά μας φαίνονταν πίτσες. Ναι. Παχαίναμε τότε, ναι. Τώρα δηλαδή, αυτό τώρα είναι για τον κόσμο. Προφανώς έχει καταλάβει το πρόβλημα του κόσμου, του οικονομικού, ειδικά των πιτσιρικάδων. Και κάνει μπούκα, ρε παιδί μου. Και κάνει μπούκα στην αγορά. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Champions League. Όλη η Τούμπα έκλαιγε μαζί με εμένα. Champions League εσύ. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ. Το μέρος. Δεν το σάντουιτς, μη φοβάστε. Όχι, πάνω ξανά ψηλό.
Έχει ρε χαρτί μέσα. Α, ναι, καλά. Άσε τώρα. Έχει χαρτί. Χαρτιά δεν έχει μέσα. Είχε, ρε. Τι να έχει χαρτιά, βρε. Αυτό είναι πρόοδο. Αυτό είναι πρόοδο, έτσι. Είναι πρόοδο. Δώστε το μήνυμα, θα το σχολιάσει πάνω. Εντολή του Μαρινάκη, Κύπαλο στο Μελισανίδη και Τσούλιο στο Μεταβίδη. Θα κάνουμε ένα πάρτι. Δεν ισχύουν. Πάμε παρακάτω. Το πινορτό χρόνια πολλά. Λοιπόν, Champions League. Έκλαιγε όλη η Τούμπα. Όλοι θέλανε Αθλητικό. Φαντάζομαι όχι μόνο η Τούμπα και εγώ εκεί που το είδα. Ναι, όλοι ήταν με την Αθλητικό. Γιατί ήταν με την Αθλητικό. Καλά, εδώ η απάντηση μάλλον είναι σχετικά εύκολη. Δεν πάει να το κάνει πονηρό εσύ. Γιατί? Γιατί όταν είναι το μεγάλο κλαμπ που έχει αγαπηθεί. Ψυχολογία, δηλαδή στην Αθήνα πήγαινε σε ένα μπαρ στον Πειραιά, στο Γαλάτσι. Με την Ρεάλ ήταν. Όσοι δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτη, ήταν με την Αθλητικό. Α, η Ολυμπιακή ήταν με την Αθλητικό. Φυσικά και η Παναθηναϊκή. Είμαι Ολυμπιακό, δεν πάει. Ναι, ναι. Έτσι. Και δεν είμαι Ρεάλ Μαδρίτη. Πήρα το μικρόφωνο στην παλέτα και θα ακούγεται να πούμε. Τραγικό. Άμα τώρα πώ στην τουαλέτα θα πει. Με μικρόφωνο στην τουαλέτα. Τι να κάνω, εντάξει. Τι κομμουνιστέ είστε εσεί. Εντάξει, αυτά που είναι. Είδε κανένα κομμουνιστή με πρόοδο. Με πρόοδο. Αν είδα κανένα κομμουνιστή με πρόοδο. Πήρε το μικρόφωνο να πάει στην τουαλέτα τώρα αυτό. Αν είδα εγώ κομμουνιστή με πρόοδο, τον Τσίπρα, ρε φίλε. Τι πρόοδο. Δεν έκανε πρόοδο. Προ τα πίσω. Είναι ο μόνο αριστερό που πήρε κυβέρνηση. Πολύ αριστερό, θα πάθει τίποτα. Είναι ρε. Θα πάθει λουμπάκι. Δεν ξέρω ρε. Είναι. Λοιπόν, συνέχισε. Γιατί ένα Ολυμπιακό να μην είναι δηλαδή με την Ρεάλ. Ιδεολογικός έτσι. Κώστα, δεν το περιμένω ότι ακούω αυτό από σένα. Ναι, για πες γιατί. Σε ρωτάω. Είναι ένας Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Από ξένες ομάδες. Ναι, δεν είναι. Λάθος κάνεις. Παναθηναϊκέ έχουν και καλή σχέση με. Δεν κατάλαβες. Με ένα πυρήνα της Ρεάλ. Βρε, είμαι Παναθηναϊκός και δεν είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι Μποταφόγκο. Είμαι Ράγιο Βαγιακάνο. Χθες, ναι. Τι λέει η λογική, υποστηρίζω ότι είναι Αθλητικό Μαδρίτης. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η μισή Ελλάδα, όσοι ήταν Ρεάλ ήταν με τη Ρεάλ, οι φανατικοί, και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν Ρεάλ ήταν με την Αθλητικό. Μεγάλη προσβολή αυτό. Μεγάλη προσβολή αυτό. Να είσαι καλά. Ο λόγος που ήταν με την Αθλητικό ο κόσμος, θεωρώ και πιστεύω εγώ, γιατί ναι, ακρίνω για τον εαυτό μου, ναι, είναι γιατί δεν γουστάρουν τη Ρεάλ στην Ισπανία, ναι, γιατί είναι Ολυμπιακός της Ισπανίας. Παίρνει τα σφυρίγματά της, παίρνει τα αυτά της, ξεχρέωσε ειδικά η Αθλητικό, η Ρεάλ. Κάποια στιγμή χρωστούσε δεν ξέρω 500 τόσα εκατομμύρια. Ναι, Αθλητικό, λοιπόν, Αθλητικό, ναι. Και πήγαν να την κάνουν κατάσχεση, να τη στείλουν εξ αρχή. Την Ρεάλ, για τη Ρεάλ μιλάω. Ναι, και πάει ο Δήμος της Μαδρίτης, να πούμε, ναι, δίνει τα λεφτά αυτά κάπου, ναι, 500 εκατομμύρια. Ναι. Βγάλανε το γήπεδο στο πληστηριασμό. Ναι, ναι. Παίρνει το γήπεδο ο Δήμος λοιπόν της Μαδρίτης, ναι, ναι, το παίρνει η απάντηση, ναι, και ναι, μετά από λίγες μέρες το ξανακάνει δωρεά στη Ρεάλ. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα. Έλληνας που είναι φασίστας από μέσα του γενικότερα. Ο Έλληνας είναι ένα φασιστοειδές το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο του Ισπανίου. Καταρχήν είναι κοινωνικά φασίστας ο Έλληνας. Ναι, είναι φασίστας ο Έλληνας. Κοινωνικά. Ναι. Για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, ας πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Για τον ίδιο λόγο, ναι, που ένα μαγαζί ολόκληρο το προηγούμενο Σάββατο που έβαλε το United Palace ήταν όλοι με την Palace. Ναι. Με εξαίρεση εμάς είμαστε United. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Με κανένα δεν στράβωσα, με κανένα δεν θύμωσα. Όλοι ήταν με την Palace. Ναι. Λογικό είναι. Ο άλλος ήταν Arsenal, Fola Palace. Ο άλλος Tottenham, Fola Palace. Με το ψυχολογικό κομμάτι. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Φάνηκε καθόλου ότι έπαιζε μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο η οποία είχε την ποιότητα συγγνώμη, στα 120 λεπτά έναντι μια ομάδα η οποία πήγε να κλέψει ένα αποτέλεσμα. Καθόλου όχι. Καθόλου όχι. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν. Μάλλον ο Ζιντάν, ναι, το πήγε, ναι, με τα όπλα της Ατλέτικο να το πάρει αυτός. Άκου να δεις. Όταν πήγε τον γκολ, mm, όταν πήγε τον γκολ της Ρεάλ, είπα ότι... Το offside λες. Το offside. Ναι. Από το στιμένο χτύπημα. Ναι. Ναι. Είπα ότι όσοι θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο, τη βάψαμε. Ναι. Είπα τότε εγώ. Ναι, καλή και εγώ. Ναι, λέω τη βάψαμε. Και τα μαγαζιά. Και για τα μαγαζιά. Και τα μαγαζιά. Λέω τη βάψαμε. Γιατί τη βάψαμε. Στο λέω που έληξε το παιχνίδι. Γιατί. Θα πάρει την κατοχή η Αθλέτικο. Θα παίξει τη μικρή πάσα, μπράβο, θα βγει στην πλάγια γραμμή, θα σεντράρει. Πιθανόν δεν θα πρεσάρει ψηλά, διότι θα πρέπει να δει και την οικονομία των δυνάμεων. Δεν το έκανε. Ναι. Πήγε με τη μικρή πάσα και πιθανολογήσαμε ότι η τριάδα Μπενζεμά, Μπέιλι, Ρονάλντο και ο ένας από τους τρεις, και ο Μπάκο που πάω αριστερός που έβγαινε η πεντάδα, θα βγουν σε κόντρες, θα δούμε τέτοια πράγματα. Δεν το είδαμε αυτό. Ναι. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ένα αειδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Για μένα. Ένα αειδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Στο οποίο ξεχωρίζει και είναι συγκλονιστικός ο Μπέιλ, με τα χέρια κάτω, κάνει για μένα τεράστια εμφάνιση. Ο Γκάρθ Μπέιλ. Ο Μπέιλ πρώτο ημίχρονο κάνει μεγάλη εμφάνιση. Αμυντικά. Κάνει τα πάντα. Κόβει, ράβει, οργανώνει. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό παθαίνει και τις κράμπες μετά. Ναι. Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν. Δεν βρέθηκε στο γήπεδο ποτέ η Αθλητικό Μαδρίτη στο πρώτο ημίχρονο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Αθλητικό. Περίμενε. Βλέπουμε λοιπόν, συμφωνούμε εδώ ότι βλέπουμε ένα αειδιαστικό πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Κακό για τον τηλεθεατή. Δηλαδή, εγώ δεν πάω να φύγω. Εγώ δεν ξέρω να φύγω, λοιπόν. Ναι.
και κάνει μια κίνηση ο Σιμεώνε. Περνάει τον Κόκε πιο εσωτερικό μέσο, βγάζει τον κακό Φερνάντες, έτσι, καλά θα το λέω. Αγκούστο Φερνάντες. Βγάζει τον κακό Αγκούστο Φερνάντες, ο οποίος ήταν δίπλα σε έναν Γκάμπι επικό, ναι. Εντάξει, για μένα ο Γκάμπι είναι ο MVP. Ο Γκάμπι φέτος εδώ με έχει κάνει να κλάψω. Ναι. Με έχει κάνει να κλάψω. Κάνει μόνο τα χιλιόμετρα, κάνει και ποιοτικά χιλιόμετρα. Ναι. Και ας μην βγαίνει και μπροστά. Δηλαδή κάνει ένα φανταστικό ανασταλτικό παιχνίδι για την πρόσεξε με, για την Αθλέτικο, η οποία παίζει με ένα χαφ παραπάνω, συγγνώμη, παίζει με ένα χαφ λιγότερο, παίζει δηλαδή με αναλογία τριών χαφ η, πώς τη λένε, η Ρεάλ, δηλαδή Μόντριτς, Κρος Κασεμίρο και Κασεμίρο τρεις είναι εναντίον, για μένα ο MVP της Ρεάλ στη βραδιά, στη βραδιά, πρόσεξε, πρόσεξε, εναντίον Γκάμπι και τον Φερνάντο Παπάρα, αυτό που κάνει αλλαγή. Ναι. Αν ο Γκάμπι είναι δύο φορές παίρνει τα συγχαρητήρια, γιατί αναλογικά τα χαφ, γιατί παίζει με δύο φορ αυτός. Ναι. Άρα παίζει με ένα χαφ λιγότερο. Ωραία. Και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι η Ατλέτικο, προσπαθεί να δημιουργήσει. Λες τώρα Γκρισμάν. Τώρα Γκρισμάν. Τώρα Γκρισμάν. Ουσιαστικά ο Γκρισμάν παίζει τον ρόλο περισσότερο το μεγαλύτερο. Ελεύθερο. Ο Τόρες είναι βαρύς. Ναι, ο Τόρες είναι βαρύς. Και κάνει την αλλαγή. Βάζει τον Κόκκι εσωτερικό χαφ ο Σιμεώνε και πετάει μέσα τον Καράσκο. Τον Καράσκο πιο πλάγια. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μια Ρεάλ η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Υπάρχει μια ισοπαλία στις αναλογίες των χαφ και εκεί την ώρα στο παραγωγικό παιχνίδι της Ατλέτικο έχουμε την Ατλέτικο να παίρνει μπάλα, δεν βγάζει καμία κόντρα επίθεση Ρεάλ, είναι εξαφανισμένος ο Ρονάλντο, κλαίει όλη η Ελλάδα που βάζει το τελευταίο πέναλτι και βρίζει όλη η Ελλάδα και το χάνει ο Χουανφράν που είναι επικός αμυντικά. Μεγάλη εμφάνιση. Επικός αμυντικά. Και επιθετικά στο δεύτερο μήνυμα. Βγάζει τις έντρες κτλ. Και η αδικία που λέγεται, η αδικία του ποδοσφαίρου είναι ο Χουανφράν να σέρνει μέχρι να πεθάνει, ότι σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι μαζί με τον Γκάμπι που κάνει στο παιχνίδι και τον Καράσκο οι τρεις καλύτεροι για μένα. Χάνει το πέναλτι. Κάτσε, είπες Καράσκο. Καράσκο. Γκάμπι και Χουανφράν. Για μένα. Χουανφράν. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιους. Σάβιτς. Το στόπερ το δεξί. Ο στόπερ το δεξί που έπαιξε, ναι. Ναι. Συγκλονιστικό. Έβγαινε σε βοηθήματα πάνω στον Ρονάλντο, τον εξαφανίσανε. Κακή βραδιά για Γκρισμάν. Κακή βραδιά. Κακή βραδιά. Δεν του πήγε τίποτα να αποθέσει το πέναλτι. Ναι. Για μένα πρέπει να η UEFA πλέον να απαγορεύσει σε αριστεροπόδαρε να εκτελούν πέναλτι. Στου αριστεροπόδαρε. Πρέπει να απαγορεύσει η UEFA να εκτελούν αριστεροπόδαρε. Έλα, μωρέ και εσύ. Υπάρχει μια τελείωτη λίστα σε Ελλάδα και εξωτερικό με χαμένα πέναλτι. Καταρχήν ο αριστεροπόδαρο, δεν υπάρχει αριστεροπόδαρο που να μην δεν ξέρει μπάλα. Άλλο αυτό. Τα πέναλτι είπα. Γιατί να μην βαράει πέναλτι. Τα πέναλτι, ας. Γιατί να μην βαράει. Τόσο με άσχημα. Πώς είμαι δεξιά από γενικά. Είναι τοποθέτηση κουλτούρα. Τζόρτα, το έχουμε φυσαγμένο. Τρία άτομα έχουμε κάνει μελέτη πάνω σε αυτό. Άστο. Αδικό. Αριστεροπόδαρο πέναλτι πρέπει να απαγορεύεται. Αδικό. Συμφωνώ μαζί σου. Αδικό. Τι άδικο. Άδικα το πήρε. Τι ρεάλ. Άδικο και περίμενα πού άλλο να εστιάσει. Βοήθησε με. Στο ότι στο πέναλτι που εκείνο πλέον ξέρει ότι θα μπει. Μαζί σου. Πάει στον Νταμτάκο. Ποιο. Κάθεται στον Νταμτάκο τον ανύπαρκτο. Ποιο, το πέμπτο. Στον Νταμτάκο τον ανύπαρκτο. Ναι. Που είναι ο άνθρωπος για πλέον για να διαφημίζει Σέλες Ντίμης. Ναι. Αν έχει ένα γραμμάριο τσίπα πρέπει να πει ας το εκτελέσει κάποιος άλλος. Το πέμπτο. Ναι, κάποιος άλλος. Δεν γίνεται γιατί τα δίνουν. Σε αεροπλάκ, κατάλαβες το πλέμμα. Εκεί που είναι κατακριτέος, είναι κατακριτέος που πανηγυρίζει το πλέμμα. Και πάει, ενέτε, ξεντύνεται και ξαπλώνει στους φωτορεπόρτερ μπροστά. Δηλαδή αν ήμουν εκεί μπροστά από το ρεπόρτερ, θα ξεράσει έτσι. Θα πήρα να ξεράσω από πάνω έτσι. Ξεφτυλισμένη, το μάτς. Ξεφτυλισμένη και συνέχεια. Και πέρσι στο τελικό πάλι, ναι. Πρόπερση, συγγνώμη, πρόπερση δεν είναι, που το πήρε πάλι με το Ατλέτικο. Που πανηγυρίζει το τρίτο γκολ. Ναι, που έκανε έτσι. Δεν υπάρχει. Ισοφαρίζει ο Μπέιλ με απίστευτο ηρωικό γκολ, κάτσε καλά, το βάζει το δεύτερο άλλο. Τι περίμενε. Και το τρίτο, ή ο Ράμος. Ξέρεις τι περίμενε ο Ρονάλντο. Περίμενα ένα 1-0 να ανοιχτεί ο Σιμεώνε, να βρει χώρους, να παστελώσει ένα γκολ στο 78, 83, 87, να γίνει 2-0. Είναι μεγάλο που σημαίνει. Ο Ρονάλντο. Είναι. Ο Ρονάλντο της Ισπανίας. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με ένα παλικάρι που βλέπαμε μαζί το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας που παίζει το Μακεδονικό. Ναι. Και μου έκανε απίστευτες αναλύσεις. Τι έγινε. Με την καρδία ήταν. Όχι με την καρδία, ήταν κανονικό το μάτσο. Ένα-ένα. Όχι, χάσανε με την καρδία νομίζω. Του φάγε το παραλίμνη την άνοδο με διαιτησία. Τον Ανδρώνη, ο οποίος πάει σαν αγαθός γίγαντας να παίξει 50-50.
το παραλίμνη είναι το πρώτο ξάδερφο τη Απέλα Αγκαθά. Και έχει γίνει τη Μούρλη, αποχωρεί ο Μακεδονικό φυσικά από το παιχνίδι. Και φυσικά ο Μακεδονικό μένει στην Α1 κατηγορία. Στα παράστα τα οποία. Τελικά αποχώρησε αυτό. Αποχώρησε. Τέλο μου είπε το παιδί ότι ο Ρονάντο τη Ισπανία μετά την Αγγλία, μετά τη United. Γιατί εκεί και ένα ξεβάσιμο γέροντα που δεν του παίρνει να κάνει αυτά. Κυνηγάει αριθμούς. Είναι ποδοσφαιριστής αριθμών. Αριθμών. Να βάζω γκολ, να κάνω σωματοσίες. Να δίνω assist. Αριθμών. Ναι. Δεν συμμετέχει, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Παίζει αριθμούς. Αυτά. Τέλος. Γιώργο, το είδες. Ναι, το είδα. Λοιπόν, σ' ακούω. Εγώ θα εστιάσω στα εξής. Πρώτο. Καταργήστε επιτέλους το να βγαίνει ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος από κάποιες χώρες στο Champions League. Μπράβο. Σταματέτατος, όμως και αυτά έχουν τις ιδίες. Λοιπόν, το ότι βλέπουμε δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι τελικοί μεταξύ ομάδων που έχουν παιχτεί από την ίδια χώρα ήταν απαράδεκτοι. Ναι. Και το Chelsea United εγώ βάζω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε ποδόσφαιρο διαφορετικής κουλτούρας από τις χώρες. Ναι. Και γενικώς ομάδες που να μην γνωρίζονται τόσο πολύ μεταξύ τους. Ναι. Το αυτό θεωρώ ότι γίνεται, είπαμε, για να μάθει το άθλημα και κάθε τελευταία τη χάρπα στη χείρα σταμάτα. Ωραία, το βάζει τι είδες τώρα. Λοιπόν, για το μάτς τώρα. Καταρχήν που το είδες. Σπίτι. Άρα δεν έχεις άποψη τι έλεγε ο κόσμος έξω. Όχι. Όχι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για το μάτς. Ναι. Τι άποψη έχω εγώ. Ναι. Ήταν μια νερόβραστη σούπα. Ναι. Ήταν ένας τελικός που δεν θα θυμάται κανένας. Δεν νομίζω. Όχι, το δεύτερο είναι πολύ κακό, Γιώργο. Είναι το δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο ναι. Το πρώτο ναι. Δεν θέλω να φύγω. Το δεύτερο δεν θεωρώ ότι ήταν καλό. Τέλος πάντων, η άποψή του. Έπεσε απλά η Ρεάλ. Και απλά οι άλλοι αποφάσισαν να αντιδράσουν. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτό δηλαδή που κάνει τώρα πλέον και η Κοντζάμ Ρεάλ με αυτούς τους παίκτες να κάθεται πίσω και να περιμένει. Δηλαδή εντάξει, μετά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από τον Λούκας και από τον Σαλπικίδη και από τον Στόχ και από αυτούς. Οι παίκτες των εκατομμυρίων δεν παίξαν ποδόσφαιρο. Υποτίθεται ότι ήταν ένας τελικός, υποτίθεται ότι ήταν το περιβόητο κύπελο με τα μεγάλα αυτιά. Και κάναν ένα ανόητο παιχνίδι στρατηγικής και όχι ποδοσφαίρου. Μπράβο στο Σιμεώνε για μένα. Που πήγε, αν θες να το κλέψεις το μάτς, εντάξει, τα πέναλτι όλο και κάποιος θα στοχούσε. Καταρχήν για μένα και οι δύο τερματοφύλακες δεν δικαιολόγησαν το όνομά τους. Ο ένας ήταν συνεχώς όρθιος, εγώ περίμενα ότι οι τερματοφύλακες θα παίξουν ρόλο. Και ο άλλος έπεφτε στο όπου να είναι, ας πούμε. Γενικά ήταν ένας πολύ νερόβραστος τελικός. Θεωρώ, ας πούμε, ότι. Το μάτς της Χαλ με τη Σέβιλ Γουέις δεν είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το που είπανε ματσάρα, εννοείται, ματσάρα, εννοείται, εννοείται. Τι άλλο να πούμε. Εννοείται. Λέει, Τζόρνταν. Ακούστε να δείτε. Κάτσε να μας πει ο Τζόρνταν. Όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 100 εκατομμύρια παίκτη παγκάτο, παγκίτη πως το λένε, και η άλλη ομάδα τώρα δεν έχει 100 εκατομμύρια που λέει ο λόγος Ρώστερ. Ναι. Λογικό και επόμενο είναι τιμή για την Αθλέτικο Μαδρίτης που κατάφερε και κόντραρε στα ίσα αυτή την ομάδα. Παρακαλώ. Λοιπόν, το μάτς κρίθηκε στα σημεία. Εγώ νομίζω αυτός που έγινε αλλαγή, πως το λένε, με τα μαλλιά εκείνος εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο, το χάφι εκείνο. Που έγινε αλλαγή, στο είπα και στον δρόμο να πούμε, κατά κάποιο τρόπο στο πρώτο ημίχρονο εκείνος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το παιχνίδι, ας πούμε, και νομίζω ότι εντάξει, με ένα άκυρο γκολ που δεν ισχύει. Εντάξει, πήγε στα πέναλτι και κάποιος είπε να κερδίσει. Ναι. Αν και είναι ρίγκαν, το ξέρεις. Το γκολ offside νομίζω. Offside ήταν το γκολ. Ναι. Πάντως για μένα, μπράβο στην Αθλέτικο. Και δεν το λέω επειδή τη συμπαθώ, γιατί δεν αντιπαθώ τη Ρεάλ, να πούμε, που κατάφερε να χτυπήσει το παιχνίδι στα ίσα. Υπερπροσπάθεια έκανε, αλλά πάλι. Ποιος είσαι, φίλε. Έμεινε άντυπο. Αδιανός, λοιπόν, ήταν μεγάλο το παιχνίδι, ήταν η γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν συμφωνώ με τα παιδιά. Ναι. Ήταν μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν είπε, τι γιορτή, τι κλεισέ είναι αυτά. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι, πώς ήταν, δεν είσαι. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο είχε να φύγω, σου λέει. Στάνταρ. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε μισή ώρα η Αθλέτικο να μπει στο γήπεδο. Ήταν εκτός γήπεδο, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Αθλέτικο Μαδρίτη, φίλε. Δεν πάτησε στο γήπεδο, τι να κάνω. Πάρε το γρήγορα. Λοιπόν. Εντάξει, τέλος. Κέρδισε η ποιότητα. Μουσάτε. Και η τύχη φυσικά. Θέλετε, ναι. Ας πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ και μετά για μένα. Ναι, δεν θέλω τι ΠΑΟΚ. Αν θες να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Όχι, να πούνε, λέω. Τι για τον ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό. Το πήρε τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Ήβιτς.
Κάντε την ανάλυση. Με ένα πόντο παίρνει το. Την πρωτιά σου. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Την τρίτη, τι ώρα το μάτι, την τρίτη, 8. Πιθανό να είναι 8 και. 8 η ώρα. Ο Μπέκ δεν παίζει από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη απώλεια. Σήμερα ούτε ο Βιαφάνης. Αν δεν παίζει ούτε ο Βιαφάνης, είναι βρώμα η δουλειά. Επιθετικά δύσκολα βάζει γκολ. Ναι, ναι. Αν και πιστεύω αντικειμενικά ότι ένα γκολ θα βάλω, μπορεί να μην φάω κανένα, μπορεί να φάω και τρία, αλλά πιστεύω ότι σκοράρω. Μιλήσε ένα γκολ θα βάλω. Μιλήσε για το παιχνίδι. Ο Λέτο λογικά θα παίξει center for. Μακάρι να είχαν όλη την ψυχή του Λέτο. Ναι, ο Λέτο λογικά θα παίξει center for. Ο Πέτρης καλύτερος είναι, φάνηκε. Ο Πουμπάρ θα παίξει από την μια μεριά. Δεν το θέλω. Δεν το θέλει. Καλτσάι Κλωναρίδη καλύτερα. Καλτσάι Κλωναρίδη κτλ. Δεκάριο θα έχει. Πώς μου έχει κολλήσει ότι γι' αυτό το μάτς έτσι ειδικών συνθηκών θέλω, όχι θα σου πω 4-5-1 Κώστα. Είναι μάτς ειδικών συνθηκών και θα παίξει ας πούμε με το Ζέκα Ξάρι και δύο χτάρια το Λούτ με τον Αμπέτ. Δεν θα έχεις καθαρό δεκάρι δηλαδή. Δύσκολα σε βλέπω να... Ειδικών συνθηκών μάτς είναι αυτό. Δύσκολα σε βλέπω να βάλεις. Η ψυχολογία είναι υπέρ του ΠΑΟΚ όπως και πιθανότητες. Εγώ αντικειμενικός είμαι. Είμαι χάλι. Στο χειρότερο αγωνιστικό μου σημείο που φτάσει. Ναι. Δεν θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να βγει πρώτος ούτως ή άλλως. Την κατοχή γιατί, δεν έχει, ωραία. Γιατί αυτός έχει και λεφτά να δώσει σε πιθανές μεταγραφές. Θα μου πεις με τον Ήβης προπονητή, αλλά σε πιθανές μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι ενώ εσύ δεν έχει. Έχει μεταγραφές στο Στράφη, δεν πήγαν κάθε χρόνο. Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, μπορεί να μην πάνε στο Στράφη. Εγώ, ναι. Κώστα, θα σου πω το πολύ απλό ότι από τα συμβόλαια που θα λυθούν του Παναθηναϊκού κατά τη Σάντσεθ, Πέτρη Πράνη θα εξοικονομηθούν 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν γίνει για ένα όμιλο, αν γίνει καμία είσοδο στο Europa League. 4 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι πότε δεν έχεις βλέψεις. Αυτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανά και μαγνητοσκοπημένες από τον κομμουνιστή ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά. Λοιπόν. Τζόρνταν, σήμερα σου βγήκε λίγο. Πάρ' το, Γιώργο, θα σου πω. Σου βγήκε λίγο η κλάνα στο θέμα. Την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, η οποία βιολογικά ήταν πολύ πιο καταρακωμένη από σένα. Δηλαδή στην εντεκάδα εγώ που βλέπω εδώ πέρα για παράδειγμα, βλέπω παίκτες πιο φρέσκους τους δικούς όσον αφορά τη φρεσκάδα και την φυσική κατά τη γενική αντοχή κτλ. Έχεις έναν Κίτσιο ο οποίος είναι ξεκούραστος, έχεις έναν Βιτόρο ο οποίος ήρθε τώρα, έχεις έναν Λέοβατς που είχε καιρό να παίξει. Έχεις ένα Τζιόλι, ποιος έλειπε την προηγούμενη, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει ο Λόβας, συνέχεια. Ναι, ναι. Είχες ένα Χαρίση βασικό. Καταρχήν ξεκίνα και πες μπράβο στον ΠΑΟΚ. Περίμενε. Μπράβο στον ΠΑΟΚ για σήμερα αυτό, να σου δώσω λίγο κουμπί. Ναι. Τι? Που ξεκίνησε με 10 παίκτες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και συνέχισε με 9. Ποιοι είναι 10. Και κάποια στιγμή πάλι έπαιξε με 10 βέβαια. Βγήκε ο Τζιόλις έξω, έμεινε με 9. Βγήκε ο Τζιόλις, έμεινε με 9. Ναι. Ξεκίνησε με 10. Ναι. Και έμεινε με 9. Έμεινε με 9. Ναι. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, δεν υπάρχει το παιδί, έτσι δεν είναι. Ο Τζιόλις. Παιδί είναι δεν. Δηλαδή, με τον Πανιόνιο στην Τούμπα πάει να βγάλει μια φορά μπροστά, να κάνει κάτι, να βγει μπροστά, να προωθήσει χαβαλέ. Τέλος πάντων, καταρχήν να πάω. Αν έπεσε όλα τα μάτια του Πανιόνιο θα είχε τώρα 35 βαθμούς. Τελείωσε. Πάει αυτό. Ξεκίνησε με 6 βαθμούς τα πλέον. Τέλος. Αν δεν βγει πρώτος, ένα αυτοκτονικό. Και πάει να βγει με αντίπαλο τον Μπλέτσα και πατάει την μπάλα και τρακαίνει στον Μπλέτσα. Το παιδί που μπήκε το 19χρονο. Δηλαδή. Ρετζιόλι. Ωχ, Παναγία. Ρετζιόλι. Πάτε η Ιωάννα καλύτερα. Να παίξει η Ιωάννα. Μια χαρά η κοπέλα την είδα. Δεν καταλαβαίνει τώρα τι αγάπη σε έχουν οι Ιωάννα. Λέγε. Λοιπόν, για σήμερα. Το μόνο που μου μένει από το σημερινό ματ είναι η αλλαγή που έκανε ο προπονητή που βγάζει το Χαρίση και βάζει τον Τζίμιρο και ισορροπεί αμέσω στο παιχνίδι. Είχε ψηφίσει ο Χαρίση. Ναι. Μπράβο λοιπόν. Παράδειγμα για το Χαρίση να ψήφισε και στο 65. Ναι. Χαρίση. Στο 65, 20 χρονών, 21, να ψοφάς από ένα παιχνίδι το οποίο είχε βέβαια ένα ρυθμό, δεν ήταν βέβαια ο εξοντοτικός ο ρυθμός, ακριβώς. Αλλά 22 χρονών, στο 65, με τρία χάφο πάω, με Τζιόλι, εσένα και τον Κάτσε, που υποτίθεται ο Κάτσε τρέχει. Και απέναντι είχε Μανταλό, Σιμό, Γιώχανσον. Όχι ντε και τίποτα το τρομακτικό. Και στο 65 λεπτό μου βγάζει τη γλώσσα μέχρι τα τέτοια. Όντω ήταν καταπόκεινο. Είχε γίνει το κεφάλι σου. Κανόνισε το κεφάλι σου λίγο τη ζωή σου να την προσέχει. Γι' αυτό θέλω εγώ μεγάλο προπονητή. Σε αυτό το κομμάτι στην πειθαρχία. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε παρακάτω. Μόνο σε αυτό λοιπόν. Βεντούρε μετά το διαβάσω, Γιώτη. Μόνο σε αυτό αξίζει να σταθούμε στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα, στο θέμα λίγο του προπονητή. Λένε, λέει ότι αν βγούμε πρώτα τον κρατήσουμε αυτόν. Η ΕΚ προπονητική είχαμε πέρσι, η ΕΚ προπονητική θα έχουμε και του χρόνου. Ο κόσμος φυσικά εννοείται ότι πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος για ποιο είναι το ταβάνι της ομάδας, για το πώς μπορεί να εξελίξει αυτός ο προπονητής κάποιους παίκτες. Διαφωνώ εγώ προσωπικά, αλλά θα στηρίξω εννοείται τον προπονητή. Θα στηρίξω τη θέση και τη διοίκηση. Δεν ξέρω. Τώρα. Είναι τα 90 χρόνια του Απόλλωνα. Α, λοιπόν, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα λίγο, ναι, εγώ ναι. Θέλω να σταθώ. Μπράβο, παιδιά. Για μια ακόμα φορά, ναι. Σε αυτά τα λεφτά τα πεταμένα που πήγανε, που δεν έχουν άλλο ονοματεπώνυμο από το αυτό του κυρίου Βούλγαρου Superstar, του κυρίου Μπερμπάτο.
Γιατί ακούω λένε συνέχεια και κακώς για μένα λένε για τον Τζιόλι, λένε για τον Τζαβέλα. Ρε εσύ, εσύ ρε Βούλγαρε που είσαι και επαγγελματίας, δεν τράπηκες με τον Πανιόνιο. Έπαιξες στο πιο φιλικό μας της χιλιετίας, πάω Πανιόνιος, όπου ο προπονητής του Πανιονίου θύμιζε άνθρωπο που καθότανε σε... Μπράβο ρε παλικά. Μπράβο ρε παλικά. Θύμιζε άνθρωπο που καθόταν δηλαδή, σε σώμα βαλιά από προπόνηση μάτς. Μόνο πίτσα και μπύρα δεν είχε δίπλα το Ζωνίδης. Ο Ζωνίδης είναι έτσι. Ο Ζωνίδης είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω. Λέω να πάθω κάτι. Αριστερό μπακ από τον Πανιανίου. Το παιδί. Ο Ποζατζίδης. Και δεν μπόρεσες να κάνεις μία. Εγώ δεν σου είπα να βάλεις γκολ. Δεν μπόρεσες να κάνεις μία ατομική ενέργεια. Μιλάς τώρα για το πρώτο παιχνίδι στις Νέες Μέρες. Όχι, όχι, για το μάθημα. Για το δεύτερο, δεύτερο μιλάει. Το πρώτο δεν ήταν φιλικό. Το πρώτο μια χαρά. Το δεύτερο γιατί να ήταν φιλικό. Γιατί του είπα εδώ σπέρτε ήταν αδιάφοροι. Το ξέρει ότι ο Πανιόνιος θα ξεκινήσει από 14 Ιουνίου να παίζει προκριματικά. Το γνωρίζει. Τι τον ενδιαφέρει τον Πανιόνιο. Πώς δεν τον ενδιαφέρει τον Πανιόνιο. Γιατί χτύπησε το παιχνίδι τη Νέα Μήνυα να το πάρει το 3-1. Τι είναι αυτά που λες. Τώρα έγιναν φιλικά όταν κερδίζει η ομάδα η φιλικά. Και για το πρώτο φίλε έχω ένσταση για το πρώτο. Εσύ πάντα έξερε. Εσύ με έβγαλε τον καλύτερο προπονητή τον Ζουνίδη και την καλύτερη ομάδα του Πανιόνιο. Τώρα ξαφνικά έγιναν φιλικά. Τι λέει μωρέ, πότε μίλησα για τον Ζουνίδη. Λέω καλή δουλειά φέτος σου κάθε χαρτο μακά. Έχει ελπίδες. Μισό να συνεχίσω λίγο. Λοιπόν συνεχίζουμε. Καταρχήν. Εδώ ρε και φυσικά εννοείται ρε Δελφάκη. Για ποιο λόγο έδειξες καθυστερήσει εκείνο το μάτς. Έβαλα και ένα βέβαιο, δεν υπάρχει, σκόματο! Συγγνώμη, με άκουσες! Όχι, δεν άκουσα! Με άκουσες! Δεν υπάρχει! Σκόμουν και δύο λεπτά! Δεν είναι αγώνα! Δεν υπάρχει! Κοντολογείς! Το θέμα είναι ότι μπράβο στην ομάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε τέλος πάντων και τις συγκυρίες. Το στραπατσόνι, ας πούμε, που τάγκανε θάλασσα. Αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πώς γίνεται αυτό. Μπράβο μας λοιπόν που μια φορά εκμεταλλευτήκαμε και εμείς συγκυρίες, γιατί και αυτό είναι η ικανότητα, όσο και αν το κοροϊδεύει ο Τζόρνταν. Και καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δείξαμε ότι ο προηγούμενος προπονητής έχασε πάρα πολλούς βαθμούς αδικαιολόγητα, ότι η διαφορά μας από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, όπως λέγαμε και εγώ και ο διπλανός μου, δεν ήταν αυτή η πραγματική. Σίγουρα θα μπορούσαμε να τα πάμε και ακόμα καλύτερα. Δεν λέω εγώ, δεν τα γυρνάω πίσω. Φυσικά εννοείται ότι θα ήθελα να έχω στην ομάδα μου Λέτο, Διαφάνες και δεν συμμαζεύεται. Και Πέρκ, το εννοείται αυτό. Διαφάνες δεν μας έδειξε ακόμα. Όχι, είναι ελπιδοφόρος. Ούτε στη γραμμή τραβάει, σαν δεκάρι στο ρόμο τίποτα. Λίγα πράγματα που Διαφάνες. Για Λέτο Πέρκ θα συμμαζεύεται. Κοντολογείς πρέπει να έρθουμε. Φύγε ρε αλυτάρα! Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη κατάληψη της πρώτης θέσης και θεωρώ πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι δεν παίζουν ο Τζαβέλας και ο Κάτσε και ο Μάκ, γιατί η Παναθηναϊκή και το Μάκα διαφορώ είναι μειονέκτημα το ότι παίζουν ο Μάτσε. Για Τζαβέλα και Κάτσε θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα γιατί η Παναθηναϊκή παίκτες του Παναθηναϊκού θα το πήγαιναν στον εκνευρισμό το Μάτσε. Στο ξύλο, στο αλήτικο και θα ψαρώναν αυτοί οι δύο που είναι κακοί στο πειθαρχικό και μπορεί να παίζαμε και με 9 εναντίον 11. Καλή η σκέψη σου. Ναι, σοφή. Μοναρίζει ο Τζαβέλα στα πρόνοια με τον άλλο να τον εκνεύρισε. Ό,τι μας έκανε και ο Γκαρσία κάποτε. Για το Πάοκ Τσιδηλίκη του μας άφησε με 10 παίκτες, μας στέρισε, να μην τα ξεχνάμε, στα play-off, εκείνες τις μπουνιές που έπαιζε. Τις δολοφονικές, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Είχε αυτό το μειονέκτημα. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα του. Γιατί βέβαια έτρωγε κλωτσίδια, έτσι. Στο μάτς δηλαδή με το Σιμάο, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεται να πει. Ο άλλος τον έριξε μια τέτοια. Για ποιον Γιώργο Τζαβέλα. Όχι, όχι, για τον Γκαρσία. Έτσι την πατούσε. Και φυσικά εννοείται κάτι τελευταίο, για να προλάβω τον Τζόρντα, γιατί σίγουρα και αυτός εκεί θα αναφερθεί. Σας δεν εξηλαιώνεσαι καθόλου με τη σημερινή σου διαιτησία, κύριε Κομίνη, για αυτό που είχες κάνει στο κύπελο. Δεν εξηλαιώνεσαι. Και είδαμε που δεν άφησε την ΑΕΚ με 9 παίκτες στην αγωνία του Μπαρμπόσα. Και αυτό το είδαμε, μην φοβάσαι. Όσο για το πέναλτι που ζητάει ο Μπαρμπόσα δεν είναι πέναλτι. Είναι κίτρινη κάρτα για δέατρο. Έτσι, και πρέπει να αποκτήσει ο Μπαρμπόσα. Συμφωνήσω. Συμφωνώ με Τζόρνταν. Κίτρινη κάρτα για δέατρο. Το είπα. Δεν είναι πέναλτι αυτό που ζητάει η ΑΕΚ. Καλά, φίλο, ο Πέπε πρέπει δηλαδή να εξαφανιστεί από το ποδόσφαιρο. Ο Πέπε για μένα δεν ποδοσφαιριστής. Σέντερ προσβάλλει την θέση του κεντρικού αμυντικού. Λοιπόν, παιδιά. Δηλαδή είναι ντροπή. Λοιπόν, πάμε τρίζουν τα κόκαλα όλων των στόπερς. Μετά θέλω δύο λεπτά να με αφήσει. Ξεφτύλα. Λοιπόν πάρτε θέλω... για να πει θα πάρει τα 5 λεπτά αυτό. Μισό λεπτό. Τώρα μιλάω εγώ, περιμένετε. Μιλάει ο Τζόρνταν. Τώρα μιλάει ο Τζόρνταν. Μην το κάνετε, ναι.
Καταρχήν είναι κατάντια για όλους μας που δεν τολμάμε να δώσουμε συγχαρητήρια αυτή την ομάδα, τον ΠΑΟΚ, αυτό τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε τα play-off τέταρτος με 6 βαθμούς. Με 3 βαθμούς την ΑΕΚ πρώτη, 2 βαθμούς τον Παναθηναϊκό, 0 τον Πανιόνιο και 0 τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει τη χρονιά με πολλά προβλήματα. Ξεκινάει με ανύπαρκτο προπονητή, χάνει τόσα παιχνίδια. Ξεκινάει τα πλέον με πάνω από 30 θλάει όλο τον χρόνο των ποδοσφαιριστών της. Ξεκινάει χωρίς κορμό η ομάδα σε όλο την αγωνιστική περίοδο του χειμώνα. Ξεκινάει με τιμωρημένη τούμπα, με άδεια τούμπα παίζει όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε εδώ ακόμα και κράζουμε και την πρώτη θέση. Μας τη δίνουν οι άλλοι τώρα την πρώτη θέση. Περνάει και το πρωταθλητικό. Λοιπόν, φάνηκε η ομάδα αυτό που φωνάζω τόσο καιρό, 2 μήνες και λέω. Πάω και έχει την πιο γρήγορη ομάδα μπροστά. Αν και η σημερινή εμφάνιση του ήταν πολύ μέτρια, κάτω του μετρίου μπορώ να πω. Ίσως γιατί φοβήθηκε το παιχνίδι, ήθελα να κρατήσει το 0. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, Τζαβέλας, ουστ δρόμο από την ομάδα να τελειώνουμε. Άρχισες. Και αυτόν και όσοι το στηρίζουν δημοσιογραφικά. Άρχισες. Λοιπόν, άρχισες. Όσοι το στηρίζουν γίνατε ρόμπες. Το Τζαβέλα, οι δημοσιογράφοι που το στηρίζετε, γίνατε ρόμπες, ξεφτύλες. Λοιπόν, δεν ξέρει μπάλα ο Τζαβέλας. Ποια, Ναταλία Γερμανού. Λοιπόν, δεν ξέρει μπάλα ο Τζαβέλας και είναι άκρος. Εδώ ρε παιδιά. Εδώ ρε παιδιά. Δεν γνωρίζει μπάλα ο Τζαβέλας. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και δυστυχώς είναι επικίνδυνος. Καλά που αποβλήθηκε και δεν θα τον έχω στο επόμενο παιχνίδι. Και ησυχάζει το κεφάλι μου από αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Πρέπει να φύγει από την ομάδα αυτός. Τελείως. Δεν υπάρχει Τζαβέλας ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Κατάντια για τον ΠΑΟΚ αν έχει Τζαβέλα μέσα. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Συμφωνώ 1000% σήμερα με αυτά που λες. Έχω απόλυτη τάση του Τζόρνταν. Για όλα αυτά που είπες όμως στην αρχή, ποιος φταίει? Για ποιο δεν φταίει κανένας άλλος. Α, λοιπόν, σήμερα λέει, Βιώτη, μπράβο δεν μπορεί. Εννοείται. Μισό λεπτό. Σήμερα η κόκκινη κάρτα πρέπει να πάει στο Τζιόλι. Λοιπόν. Από αυτό ξεκινάνε όλα. Γιατί ρε φίλε, τελευταίος παίκτης είναι ο Τζαβέλας. Ποιος τελευταίος, δεν καταλάβεις τι έγινε. Δες τη φάση κανένα, ουρλιάζει ένα μαγαζί. Από τις απανοτές αηδίες, 3 μέσα μισό κόσμο του Τζιόλι. Δεν θα την έτρωγε εκεί, θα την έτρωγε μετά. Είναι στην πρόκληση συνέχεια. Συμφωνώ σου το εις πει. Δεν αλλά είναι περίπτωση. Σήμερα το κρεμάνι ο Τζιόλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τον είχαμε τον Παναθηναϊκό μέσα. Πρέπει να πάει και να πει την κάρτα του. Σε μια φάση να μου την έκανε. Το κρεμάνι ο Τζιόλι. Δεν τι γίνεται. Ποιο Πέκχαρτ, ρε. Ο Πέκχαρτ δεν πήρε την μπάλα και του κάνει. Πολλά θα του Τζιόλι, από λάθος του Τζιόλι. Η αποβολή του Τζαβέλα, μάτια μου. Πολλά θα του Τζιόλι, είναι 2-3 συνεχόμενα λάθη του Τζιόλι. Ναι, άλλο λέω εγώ. Ο Τζαβέλα. Μπράβο, ρε Γιώργο, σωστό. Ο Τζαβέλα, άμα τρέξει. Ναι. Με τον Πέκχαρτ. Με τον Πέκχαρτ, ναι. Ναι. Θα τον περάσει σίγουρα ο Τζαβέλα. Ο καπετάνο τη Τσεχία. Που ο Τζαβέλα δεν έχει μυαλό. Και προσβάλλω τον Πέκχαρτ. Αλλά είναι διεκδικήσει. Είναι διεκδικήσει, πάει τσαπατσούλικα. Τεχνική κατάρτιση ο Πέρκατ είναι ελάχιστη. Ο Τζαβέλας όχι ότι ξέρει μπάλα, αλλά ξέρει καλύτερη μπάλα από ό,τι ξέρει ο Πέρκατ. Ποια είναι η δική μου τοποθέτηση στην όλη ιστορία? Δεν έχει την ευφυΐα ο Τζαβέλας να καθυστερήσει κάπως, γιατί δεν βγαίνει, δεν είναι. Είναι ο center for. Και η μπάλα είναι πάνω. Ναι. Και η μπάλα είναι πάνω. Μέχρι να την κατεβάσει. Προλαβαίνουν να γυρίσουν τουλάχιστον ο ένας στόπερ και ένας μπακ. Γίναμε τρεις μένα. Άμα μας το βάλει μαγιάτορε που μας το... Δεν γίνεται όμως να βγει ο Αραβίδης ή ο Τζιμπούρ έτσι. Θα το δικαιολογούσα το Τζαβέλα. Κοίταξε να δεις. Είναι εγώ αυτό που είπα στον Τζόρνταν. Ποιος φταίει όλα αυτά για τις 30 θλάσεις, λοιπόν, για τον ανύπαρκτο προπονητή. Εγώ μίλησα. Γιατί μας ανέβαλε στον Εγώ μίλησα με κάποιον υπεύθυνο γυμναστή που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ και του είπα αυτό το πράγμα. Για τα σκαμπό το είπες. Και λέω με κοροϊδεύανε για αυτό το πράγμα για και μου λέει άστους να λένε. Για τα σκαμπό. Βέβαια, όχι για τα σκαμπό. Για τα σκαμπό. Θες το σουμπούτιο στο λόγο μου μπαίνω και δύο παιδιά μου λένε ένα σου πω κάτι φίλε λέει. Για τον Τζόρνταν δεν ξέρω αν για άλλα λέει κάνει πλάκα μαζί του. Για τα σκαμπό έχει δίκιο. Λοιπόν, σε παραδέχομαι. Δηλαδή, το λέω. Δύο άτομα. Δύο παιδιά. Λοιπόν, οπότε ζητήστε συγγνώμη τώρα να πείτε έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, Τζόρνταν. Εγώ δεν σου είπα τι. Γιατί εμείς όταν είναι σε υπερένταση συνέχεια μετά τη γυμναστική. Ιδιαίτερα. Μετά τη γυμναστική, μετά την προπόνηση. Τα παιδιά, ώρες. Ο ένας παίζει μπάλα σε ομάδα. Λοιπόν, μου λέει όταν κάθεσαι σε σκαμπό, έτσι. Κρεμάει το πόδι έτσι. Άντε, μπράβο. Κρεμάει έτσι. Γι' αυτό λέει μας είναι προπονητής. Αλήθεια λέει δηλαδή. Βέβαια αλήθεια λέει. Αν πηγαίνει στο Μαρκίζ, αν δεν έχετε κρατήσει τραπεζάκι, μην πηγαίνει σε σκαμπού. Όχι, σκαμπού. Μάλιστα. Ο προπονητής του. Ρεσί Τζόρνταν. Στο λέω τώρα. Είναι αυτά που λες. Θες το συμπούτεο. Σου δίνω το συμπούτεο. Θεός υποκλίνομαι. Όχι, εντάξει. Δεν έχω πάει σε εκκλησία να προσκυνήσω. Είμαι άνθρωπος. Τόσα χρόνια κάνει ο προπονητής. Διάλειμμα. Από θεραπεία κάνει ο παίκτης. Τι είπανε, μάλλον. Yeah.
και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίες χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Λοιπόν, μιλάει ο Άκης για τη βαζέλα. Πρώτον, έχουμε πει τα πάντα σε πολύ σύντομο χρόνο. 5 δευτερόλεπτα πριν. Θα μου μιλήσει για δύο λεπτά, ένα λεπτό. Γουαρδιόλα και μετά θα σχολιάσουμε το μήνυμα για το Χατζησαΐ αν έχει γκόμενα την Αταλία Γερμανού. Δεν έχουμε αυτό κάτι τέτοιο. Κάτι μου ψιθυρίσανε. Θα το σχολιάσουμε σαν κοινωνικό Bayer θέμα. Έτσι. Bayer. Λοιπόν, λέγε, μισό λεπτό. Για να το κλείσω, ρε παιδί, να πάει ζωνάκι. Την Τρίτη παίζεται το τελευταίο έργο της παράστασης. Πρέπει όλος ο κόσμος να πάει στο κήπεδο. Ντελάλη. Ντελάλη, ναι. Λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να πάει στο κήπεδο, να βοηθήσει τον κόσμο. Λέγε, Βάζελε. Πέντε λεπτάκια. Λέγε, γρήγορα, άντε. Μη μας κάνεις δουλειά μεγάλη. Να πάμε στον κόσμο. 5-40-601 μετά πάρτε τηλέφωνο γιατί θα μιλάτε λίγη ώρα. Όσο πιο πολλούς περισσότερους θα μην βρίζετε. Ναι. Και μην βρίζετε. Θα με ακούσετε τώρα. Ναι, πάμε. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πάρα πολλά και κακοπροαίρετα σχόλια για την ανακατασκευή της λεωφόρου και ότι έχουμε δοσοληψίες με το δημόσιο και υπόγειες προνομιακές συμβάσεις και φωτογραφικοί νόμοι κτλ. Εγώ θέλω να πω ότι τα 7 εκατομμύρια που προορίζονται για την ανακατασκευή της λεωφόρου προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτείται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται αποκλειστικά για την αναβάθμιση και ανακατασκευή αθλητικών χώρων. Οπότε είναι κοινωνικό κονδύλιο και όχι κρατικό χρήμα. Εάν δεν διατεθούν και αυτά, δηλαδή η Περιφέρεια Αθηνών παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνεχής και το Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 20 εκατομμύρια. Εάν δεν διατεθούν αποκλειστικά για αθλητικούς χώρους, θα επιστραφούν. Δεύτερον, είχα έρθει εδώ πέρα πριν κανένα δίμηνο και λέω ότι αυτός ο Στραματσόνη, του πληρώνω τα εισιτήρια για Μπέργαμο τη Δευτέρα το πρωί, είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Και είναι και πολύ άσχετος. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός από τότε που ήρθε, ποιο ήταν αυτό που λέει το πρώτο παιχνίδι που γοητσάρισε τον Παναθηναϊκό? Ο Σταματσόνη. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0. Που για να γυρίσει το μάτς, τι έκανε, βγάζει το 30 Φιλόπουλο, μα τόσο άσχετος και ανίδιος, και βάζει το Μαρινάκι. Ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχει παρουσιάσει τίποτε. Ψάχνω να βρω ένα καλό μάτς και δεν υπάρχει. Το μόνο καλό, έτσι σε εισαγωγικά, μάτς του Παναθηναϊκού ήταν, εντάξει, άνευ σημασίας μέσα στα Γιάννα το 0-3. Εκεί τώρα, και εκεί πέρα. Και εκεί πέρα που. Μόλις είχε το πρώτο μάτς. Όχι, δεν πειράζει. Και μόνο μέσα στα Γιάννα το 0-3. Όχι, μόνο στο 0-3 μέσα στα Γιάννα. Λοιπόν, τι άλλο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Σχεδόν σε κάθε μάτς δέχεται γκολ. Ένα αυτό. Έχει κολλήματα σε ορισμένους παίκτες, κάτι σαπάκια, Μαμούντι και Βαζελίστα. Αυτοί πριν 10 χρόνια δεν περνούσαν έξω από την Παιανία. Και τώρα θα τους τρώμε στη μάπα. Λοιπόν, λάθος της διοίκησης, του Αλαφούζου συγκεκριμένα. Δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης το συμβόλαιο του Στραματσόνη. Μέχρι το 2017, δηλαδή για 1,5 χρόνο που έχει το συμβόλαιό του, θα λάβει 700.000 ευρώ με την εφορία. Που είναι υπέρογκο ποσό για αυτόν τον προπονητή που μία φορά πήγε στην Ουντινέζε και πρώτη φορά κινδύνευσε η ομάδα. Οπότε, είτε κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ που περισσότερες πιθανότητες έχει ο ΠΑΟΚ παρά εμείς την Τρίτη, είτε όχι, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Συνεχίζω. Ναι. Ποιες μεταγραφές βγήκανε από τις 9 του Ιανουαρίου που πραγματοποιήσε ο Παναθηναϊκός? Ο Λέτο, που τον ξέραμε ούτως ή άλλως ότι είναι μαχητική ψυχή. Ο Βηγιαφάνες, για μένα ναι, έχει την μπάσα που δεν την έχει κανένας Σαμπέτ. Και ποιοι είναι οι άλλοι? Για πες, Ραπτόπουλε, εσύ που είσαι κοντά. Κανένας άλλος. Ο Μπουμπάλ, πού είναι, Ραπτόπουλε, μετά τον τραυματισμό του στον Πλατανιά? Έχει χάσει και σε ταχύτητα, μισό. Θέλει χρόνο, είναι καλή μεταγραφή. Πες το ότι είναι λίγο καλύτερο του Τριανταφυλόπουλου. Σε δύο κατεβασιές δεν μπορεί. Φουλ μπακ να παίξει καθόλου. Συνεχίζω. Βλαχοδήμο στο μυαλό του δεν δουλεύει ακόμα. Είναι και επαναφορές και ανέβα κατέβα. Δεν. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους συνοπαδούς μου ότι ο Παναθηναϊκός για να πρωταγωνιστήσει του χρόνου πρέπει να κάνει 6 με 7
μεταγραφές πρωτοκλασσάτων παιχτών. Μνημόνιο. Που σημαίνω, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ο Αλαφούζος λέει 12,6 είναι το φετινό μπάτζετ του Παναθηναϊκού, του χρόνου θα πάει 17. Ναι. Περιμένω να το δω στην πράξη. Τα έσοδα που και λέω εγώ. Περίμενε, ρε Τζόρνταν, περίμενε, θα τα εξηγήσω. Καταρχάς, έχουμε εξοικονόμηση συμβόλαιων Πέτρης Πράνης, Σάντσεθ, πολύ κακός που φεύγει, δεν ξέρω, του βγάλε ο Κοτσόλη στον νόμο και τώρα την πληρώνει το παιδί, θα σπασμένα άλλο. Ποιος ο? Ο Σάντσεθ. Σε σχέση με τον Ταβλαρίδη, πολύ καλύτερο. Σε παρακαλώ, ναι. Και τον Κουτρούμπι, και από τον Κουτρούμπι. Φεύγουν και ποιοι άλλοι φεύγουν, τους έχω. Ναι, ο Ισχέν θα φύγει. Ο Σάντσεθ, ο Αμπέτ, Πέτρης και Πράνης. Εξοικονομούνται 2.900 εκατομμύρια ευρώ. Για χαρά. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο στόπερ οπωσδήποτε. Τελάντερ τι έχει κυλοποδία, δεν θα μπορεί να παίξει. Ο Ταβλαρίδης γελάει ο κόσμος. Μη σου πω θέλει και τερματοφύλακα, γιατί τώρα τελευταία ό,τι πάει μέσα γράφει στο στυλ. Βασίλης Κωνσταντίνος στα 35. Πρέπει να πάρει αριστερό μπακ οπωσδήποτε και πρέπει να πάρει δεξί μπακ. Δηλαδή με αυτά τα μπακ που έχει ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει επουδενή 3-6-1, 3-5-2, 3-4-3. Έχει ένα λεπτό και τελειώσαμε. Ναι. Συνεχίζω. Θέλω να κλείσω, επειδή πλησιάζει και το Euro, με την πολύ αγαπημένη μου και τεράστια εθνική Γερμανία. Η οποία ο Ασλαμάς δεν βγάζει μπιμπί, δεν πειράζει Μάρια, εντάξει, μπορώ να πω και διάφορα για την αρχή. Γερμανόφιλος είσαι. Πάντοτε. Μπάγκερν, η Εθνική Γερμανία. Δεν το τη συνδέσουν μερικοί μπούφοι τώρα με την πολιτική. Δεν μιλάω ποσφαιρικά. Όχι, ρε, αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω, εγώ καταρχάς πιστεύω ότι μετά το Euro του 72, του 80 και του 96 που σηκώσαμε φέτος, πάμε για το τέταρτο, θέλω να δώσω μια πιθανή ενδεκάδα που το μόνο πρόβλημα της Εθνικής Γερμανίας εντοπίζεται φέτος στην άμυνά της. Και εξηγώ. Είναι τερματοφύλακας ο Νόιερ, θα παίξουν στόπερ ο Χούμελς με τον Μπόατεγκ, αριστερά μπορεί να παίξει ή ο Βάιγκ της Ντόρτμουντ ή ο Χέβεντες, δεξιά ή ο Κίμιχ ή ο Μουσταφή της Βαλένθια. Έτσι και έτσι. Το πέναντι, ναι. Μην τον διακόψει, χιλιά μας έκανε. 4-2-1-3. Κρός και Τσάν. Κρός και Κεντήρα, πολύ τραυματισμένοι. Τελείωνε τώρα, μπαούλα μα. Μεκάρι, μισό λεπτό. Ή ο Ντράξλερ. Σαν και Κεντήρα, γελάω τώρα. Ο Ζιλ και Ντράξλερ και μπροστά έχουμε Ρόις, Μίλλερ και ο Γκόμες, ο οποίος έκανε καλή χρονιά στην Μπεσίκτας. Τέλος. Πάμε, ναι. Χατζησαΐας, okay. Γερμανού. Ιδίλιο. Κοίταξε. Ακούω σχόλιο. Είναι γεγονός ότι ο Χατζησαΐας είναι ένα ωραίο παλικάρι. Μπουρτάλ. Ναι, και με βάση και τις προτιμήσεις της Ναταλίας, όπως κατά καιρούς έχουν απασχολήσει. Ωραίος ο Χατζησαΐας. Ναι, είναι ωραίο παλικάρι. Ψηλός και τα λοιπά. Ναι, άλλο ψηλός, άλλο ωραίο. Είναι ωραίο παλικάρι όμως. Ο Τζόρνταν είναι ωραίος, αλλά δεν είναι ψηλός. Τι θέλει. Είναι ωραίο παλικάρι. Δεν κάνουμε διάλογο. Τώρα φάει την μπανάνα. Λέγεσαι. Για μένα είναι ωραίο παλικάρι, είναι εμφανίσιμο. Και πιστεύω ότι είναι γεγονός ότι και οι προτιμήσεις όπως μας έχει δείξει η Ναταλία δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, σαν παοξίδες, είναι να είναι προσκολλημένος στις προπονήσεις, να μην σέρνει τον ημί το καράβι και κυκλοφορεί έξω και αλλού πατέ αλλού βρίσκεται και ας τάχει και δεν ξέρω και μη πια. Τι είμαστε, τίποτα κατίνες τώρα να μας ενδιαφέρει. Ο Μπόγκρες, ας πούμε, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ και τα είχε με την Κοκκίνου, μια χαρά μπάσκετ έπαιζε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν πρέπει να παράδειγμα. Καλά, δεν μιλάμε για τις αποδόσεις. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, αυτό που λέει. Το πώς αποδίδει ο παίκτης. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Όχι, ρε, δεν σε μιλάω για τον παίκτη. Σαν ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου. Πώς το λέω, Κωνσταντίνο. Σαν ζευγάρι, δεν μου κάνει εντύπωση. Σταμάτα λίγο. Ποιο κερδίζει και ποιο χάνει με αυτό. Ποιο. Από αυτό. Για μένα και οι δύο κερδίζουν. Παρακάτω, Τζόρνταν λέγε. Κοίταξε. Κάτσε, ακούει τον Τζόρνταν. Ο έρωτας καταρχήν είναι η καψούρα, αν την γουστάρει, αν είναι καψούρη. Ούτε σύνορα έχει, ούτε ηλικία, ούτε πατρίδα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ νομίζω κερδίζει η άλλη. Η άλλη κερδίζει. Είναι ένα νέο παιδί ο Χατζησαΐας, ψηλό παλικάρι, 22-23 χρόνια, πόσο είναι να πούμε. Αυτή θα γίνει σαβούρα σε λίγα χρόνια, αν είναι του μέλλον το ζευγάρι. Ναι. Αυτός θα παίζει και θα κάνει, θα γίνει, θα είναι φυρμάτος μετά από κάποια χρόνια. Ναι. Λοιπόν, από αυτή τη σχέση κερδίζει η Φιλινάδα. Μισό λεπτό. Περίμενε, εσύ που δίνεις το χέρι. Δεν θα κερδίσει δηλαδή αυτός ότι τα έχει με μια γνωστή τηλεπερσόνα. Ας τα έχει με την κυρία Μαρία να πούμε. Θα μιλήσει ο Βάζελος. Κάτσε λίγο να το τελειώσουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν το κάτω το κεφάλι να μην φάει το πάνω το κεφάλι. Να είναι αποσιωμένος λοιπόν στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και στην ομάδα. Και από εκεί και μετά γερός να είναι να πούμε μαζί του είμαστε. Λέγε Βάζελε. Δύσκολο παιχνίδι της Τρίτης. Ποιο δεν είναι ένα Γερμανό. Ρε φίλε, και εγώ το είχα ζήσει σε πρώτο χέρι. Πες τι μου είπες, είναι θετικό. Νομίζω είναι μεγάλος ο Χατζησαΐας για τη Γερμανού. Και δεύτερο, μεγάλος είναι. Μεγάλος. Και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει εμείς σε πρώτο χέρι με Κωνσταντίνο και Κάρτσονα. Που τότε ο Κωνσταντίνος σερνόταν στον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνο και Νίκη Κάρτσονα. Βασίλης Κωνσταντίνο με Κάρτσονα. Μιχάλης. Όχι, ο Μιχάλης. Α, του Μιχάλης. Και ο Βασίλης. Και ο Βασίλης ήταν Μάρθα Καραγιάννη. Ο Κωνσταντίνου. Και ναι, και την Ραταλή. Να πούμε όμως ότι η Ναταλία Γερμανού είναι και ωραία γυναίκα, έτσι. Για την ηλικία της. Σταμάτα, τι βλακίες λες. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί ρε παιδιά. Λέγει. Λίγο φινιδιάστηκα. Ναι.
Δεν μου αρέσει η Γερμανού καθόλου σαν γυναίκα. Προσωπικά έτσι. Όσο λατρεύω Φρέντι, Θεός χωρέσει τον. Εντάξει, δεν μου λέει τίποτα η Νατάλια Γερμανού σαν γυναίκα. Και ο Χατζησαΐας δεν μου αρέσει. Και ο Χατζησαΐας δεν μου αρέσει. Άρα είναι ένα. Δηλαδή, πώς να σου πω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα άσχημο ζευγάρι. Ο Τζιόλι είναι ωραίο παιδί. Ναι. Ο Τζιόλι είναι ωραίο παιδί. Ένα ωραίο παιδί που δεν ξέρει μπάλα. Ναι. Εντάξει. Το δεύτερο διάστηκα. Αλλά να σου πω κάτι. Κερδισμένο ποιο είναι ο Χατζησαΐα. Έλα, δεν παίρνει ρόλο. Αυτό το λέω. Γιατί. Γιατί αν πα γωνία Τσιμισκή με Αριστοτέλου. Ναι. Και ρωτήσει ένα τυχαίο δείγμα. Συλλίων ανθρώπων. 5 με 105 ετών. Χατζησαΐας Γερμανού. Ποιο γνωρίζεις? Χατζησαΐας θα πούνε πιστεύω οι 80. Έτσι είναι, αυτό. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι. Τι είναι αυτό? Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό, γι' αυτό είπα και σε λίγα χρόνια. Οι Γερμανούς στην πολυκατοικία μου την ξέρουν από πάνω. 27 διαμέρισμα το ξέρουν όλοι. Α, το Χατζησαΐα. Το Χατζησαΐα, αν το ξέρουν τρεις. Αν το ξέρουν τρεις. Πρέπει να έχει υπόξιδε. Αν το ξέρουν τρεις. Μάλιστα. Α, αυτό λες εσύ. Ναι, ναι, ωραίο αυτό. Εγώ λέω το άλλο. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Μην ρε, τότε. Εγώ λέω το άλλο. Εγώ λέω ότι σε λίγα χρόνια αυτή θα γίνει μια σαβούρα. Ποιο λέει για λίγα χρόνια. Λοιπόν, δεν θα γίνει μόνο. Καταρχήν για τη γυναίκα, μην μιλάτε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά τώρα. Θα γεράσει, ρε φίλε. Τι είναι, μην μιλάτε. Μα ήδη είναι γριά. Ναι, θα γεράσει. Δεν μετράει σαν γυναίκα. Θα γίνει μια σαβούρα. Τι σαβούρα θα γίνει. Μα δεν είναι ντροπή, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι τα γεράματα ηλικία σου. Μάτια μου, αν έλεγα μια θεία σου. Δεν με πειράζει. Θα γίνει σε δύο χρόνια σαβούρα. Τι θα γίνει, ρε, επειδή δεν με εγώ δεν με βαρούσα. Ο χρόνο φίδει τα πάντα. Γιατί, πού το ξέρετε ότι θα γίνει σαβούρα. Τέλο. Και μόνο τα μπελούτσια σαβούρα είναι, α πούμε. Και αυτό, ναι. Τέλο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η διαφορά ηλικία στη showbiz, το ζευγάρι κτλ. Μπορεί η γυναίκα να είναι 50 χρονών και ο άντρα να είναι 30. Η γυναίκα όμω που ήταν 50 χρονών θα είναι γκόμενα, ωραία. Η γυναίκα που θα είναι μεγαλύτερη σε ηλικία πρέπει να είναι γκόμενα ωραία. Πρέπει να είναι γκόμενα πολύ ωραία. Ναι. Αυτή είναι σαβούρα. Ωραία ερώτηση λοιπόν, επειδή το λες και εσύ αυτό. Άρα λοιπόν ο Χατζησαΐας. Συγγνώμη λίγο. Ο Χατζησαΐας αυτή τη στιγμή γίνεται σαβουρογάμης. Ωραία. Πάμε πρώτη γραμμή. Περίμενε, δεν πάμε πουθενά. Δεν μου λες εσύ όταν βγαίνει στη Λαϊκή πόσε γυναίκε συναντά στην Ελλάδα τη Γερμανού. Παλιά στην Γερμανού τώρα με τι μπαγούλε τώρα. Τι πω καλοκεφαλή. Σιγά. Άντε πάμε. Θα πω τώρα του Χατζησαΐα και με πει ο Χατζησαΐα το γέννη μου ότι τα είπα. Καλά και δεν και Μπρατ Πιτ το Χατζησαΐα. Ή από εδώ πέρα. Για μένα δηλαδή. Ναι, εντάξει. Πάμε πρώτη γραμμή. Να λέτε τι ομάδα είστε. Τι ομάδα είστε. Ναι. Έλα, Ράμπο. Έλα, φίλε. Μιχάλη, έχω καλέσει, έχω πάρει πάλι. Ναι, μπράβο. Τι ομάδα είσαι. Παναχαϊκή, ναι, ο Πατρινός. Έλα ρε Πανάχα. Έλα, ρε. Όχι Πατρινός, από το Καλέτζι είμαι. Από το Παπαντρέο το χωριό είναι. Πήγες και εσύ και φώναζες Παπαντρέο, Παπαντρέο προχτές. Όχι, δεν πήγα. Φίλοι του πάει το κομμένο μουστάκι. Όχι μωρέ, δεν πήγα μωρέ, τι μουστάκι τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ το πρόβλημά μου. Έχει κάνει ένα σας παιδί από εκεί, παιδί. Εγώ έχω μία κόρη 11 χρονών. Και ο Τζόρνταν έχει 3 αγόρια. Ωραία, τον Τζόρνταν. Λοιπόν, δεν μου κάθεται η γυναίκα μου, γιατί λέει δεν συμβουλεύω σωστά το γιο μου στην εφηβεία. Τι κάνει, δεν ξεβουλώνει. Πιθανολογώ ότι βρίσκει δικαιολογία η γυναίκα σου για να μην σου κάτσει, φίλε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Δεν του κάθεται η γυναίκα του λέει, γιατί του λέει ότι δεν συμβουλεύει καλά το γιο στην εφηβεία. Πιθανολογώ ότι η γυναίκα του δεν το γουστάρει και προσπαθεί να βρει αυτή αφορμή. Πάμε επόμενη. Σαν να σου λέει καλύτερο δευτερόλεπτο, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Κυπελούχος Ελλάδος. Πρέπει καλώς τον ΑΕΚΣΥ. ΑΕΚΣΥΣ. Λοιπόν, Τζόρνταν, καλά σου είπα στα μας. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 2 και εσύ ξεκίνησε με 6. Και έτσι σε βολεύει τώρα. Όχι σε βολεύει έτσι. Και εσύ... Πες τα παιχνίδια του Πανιωνίου μαζί σου. Τι να δω ρε φίλε, τον μπλόκαρα τα τούνα πούμε και πήρα πεντακάθαρα τα παιχνίδια. Άσε ρε μεγάλη. Κάτσε να ακούσουμε, κάτσε να. Τι έγινε ρε φίλε, γιατί διαμαρτύρεσαι. Δεν διαμαρτύρομαι. Τότε τι φωνάζεις, τι. Εγώ απλά λέω, ας πούμε, θα δώσω συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια ρε, από τη στιγμή που βγήκε ο Πέρκατ, πήρε μια ποιότητα η ΑΕΚ. Από εκεί και μπροστά. Δηλαδή η τριάδα. Η τριάδα, Μπακάκης, Πέρκατ, Μπαρμπόσα. Είναι μακράν κατώτερη από την τριάδα Ροντρίγκες, Κλάους, Μακ. Ασχολήσου καλύτερα με τη Χιλουδάκη και πέρα και με το... με την Γερμανού. Εσύ ξέρεις από μπάλα τώρα. Είναι το αντικείμενο σου. Εσύ ξέρεις από μπάλα τώρα. Με τον Μπέρκαντ Σέντερφορ. Με τον Μπέρκαντ Σέντερφορ. Σούλιψε ο Τζιμπούρ. Σούλιψε ο Βάρκας. Η Άκη έδωσε σε 8 μέρες 4 μάτσα. Τι λέτε τώρα, ρε. Το είπα στην αρχή. Το είπα στην αρχή ότι η φρεσκάδα του ΠΑΟΚ. Και σήμερα έπαιξε ο ΠΑΟΚ με 4-5 παίξει ξεκούραστος.
Δεν αμφιβάλλουμε. Τι είπαμε, δηλαδή. Ναι, γιατί εγώ είπα κάτι το αντίθετο. Λοιπόν, βιολογικά, έχεις δίκιο. Βιολογικά, άκουδε ρε, μα δεν ακούς ρε βλάχο, άκουδε. Βιολογικά έχεις δίκιο. Και αυτό που φαίνεται. Τέταρτο λεπτό γλιστράει ο Τσιόλης και αντί ο Γιώχανσον να μπει μέσα με την μπάλα στα δίκτυα, πάει και πλασάρει out. Αυτό δείχνει ότι από το πέμπτο λεπτό δεν εμπιστεύεται τις μεγάλες διαδρομές. Κρατάει δυνάμεις. Φαίνεται. Σωστό αυτό που λες. Αλλά και από την άλλη μεριά, σου λείψε πάρα πολύ στην τριάδα σου την προστινή ο Τζιμπούρ και ο Μάρκας. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Πες μου για το από αυτό της χειλουδάκευση. Θα σε ακούσω εγώ πάλι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός από Κερατέα, είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες. Καλώς το φίλο από την Κερκετέα. Από την Κερατέα. Έλα, σε ακούμε. Λοιπόν, Βάζελε, τι θα γίνει. Αφήστε κανένα πρωτάθλημα για μας. Έχετε πάρει όλα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ένα λεπτό κάτι. Να του πεις, γιατί είναι. Λοιπόν, Ριβάλντο έπαιξε σε σένα, μετά σε χαιρετούσε έτσι, σε ξεφτύλισε. Ναι. Φιμπόκασον βγαίνει προχθές χαμένος ο χρόνος μου στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Κάτανες, σου λέει κάτι, αυτή η ομάδα έχει ψύχωση με το πρωτάθλημα ακόμη και δεν τα αξίζει, το διώξατε. Εδώ ρε φίλε, έχουν αδειάσει αυτοί που έχουν περάσει από σένα. Οι ίδιοι δικοί σου έχουν αδειάσει. Άλλα σου πάω, άλλα σου πάω. Ναι, άλλο σου λέω, άσε κανένα πρωτάθλημα. Βρε, ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει, εντάξει. Τα έχεις πάρει όλα. Για πρωτάθλημα θα μιλήσουμε. Το έχεις πάρει, το ποδόσφαιρο το έχεις πάρει, άσε τίποτα για μας. Ναι ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν παίρνω κασέρι 30 εκατομμύρια κλεμμένα κάθε χρόνο, τι να κάνω. Α, στο μπάσκετ κασέρι 30 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ ρε φίλε, μετά από μία... Στο μπάσκετ ρε φίλε, μετά από μία 12ετία φάπας, εντάξει, συνήλθες, τι να κάνεις. Πώς, είχες, παιδί, είχες... θύμισε μου πότε έχεις να πας με αλφό. Είχες φτάσει πάτο. Και πάλι 11. Πάλι 6 έχει ρε φίλε, μη μιλάς για ρε φίλε, τώρα να μου την πεις για μπάσκετ. Ρε φίλε, είναι σαν να με παίρνει δεξιός να μου μιλήσει για αξιοκρατία τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Τι ήταν εντάξει, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Δίρε για μπάσκετ. Δεξιό για. Αξιοκρατία. Τώρα που είναι ο αριστερό, καλά είναι. Δεν είναι. Μην πει δεν είναι αριστερό. Δεν είναι, ρε φίλε. Είναι. Λαλά. Τσίπρα. Είναι. Γελάω ο κόσμο τώρα. Είναι. Τσίπρα είναι αριστερό του είπε Τάδε Έφη Ραπτόπουλο. Δεν είναι. Κρίνεσαι. Δεν είναι. Κρίνεσαι, ρε φίλε. Στο σχολείο δεν ήταν. Ο συνασπισμό δεν είναι αριστερό κόμμα. Έκοψε το μισθό του. Δεν με νοιάζει τι έκανε. Είναι αριστερά αυτή τη στιγμή πάνω. Εάν λειτουργεί σαν δεξιά, δεν με ενδιαφέρει. Είναι αριστερά. Όχι επειδή είσαι αριστερά. Όχι φίλε. Σαν προκάλημα χρησιμοποιεί το μόνο αριστερά. Έλα. Κάσε ρε φίλε. Τότε και η δεξιά σαν προκάλημα ήταν. Καλημέρα. Τι δεξιού του ξέρουμε. Α, του ξέρουμε. Γιατί ο Σιμίτη ήταν αριστερό. Ποιο ο Σιμίτη. Ο Σιμίτη. Ήταν αριστερό. Σοσιαλιστή. Έλα, έτσι δεν λέει. Με αυτά τα συνθήματα δεν πήγε. Ρε φίλε, και εγώ, λέω ότι έχω την τότε να πει. Ένα φίλο είναι χριστιανό και πηδάει την κουμπάρα. Τι λέει, ρε. Λοιπόν, δεν είναι χριστιανό. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Λέει όμω ότι είναι. Λέγε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, ένα ποδοσφαιρικό γρήγορα και δύο μη ποδοσφαιρικά. Απλά αφήστε να τα πω και τα τρία, γι' αυτό με κόψετε. Πες ότι γουστάρει. Τι ομάδα είσαι. Βέρεια είμαι, δεν πήρα να πω γιατί είναι ο Super League. Ναι, αλλά στατιστικά το κρατάμε, βέρεια, ναι. Λοιπόν, Μάριε, καταρχάς τώρα με Μουρίνιο σε βλέπω για φούτο του χρόνου, με κάτι μύχες τύπου Ράσφορντ και πώς το λένε τον άλλον, Μαρσιάλ, Νταρμιάν, Λίγκαρτ και τέτοια, πάνω πέφτει στη Championship του χρόνου. Τώρα ο καημένος ο Μάριος δεν ξέρει τι να κάνει. Έκραζε το Σάντο και ένα-ένα. Ράσφορντ. Ράσφορντ. Το παιδί γερό να είναι. Είναι πεκτούρα, ρε φίλε. Πλάκα κάνει. Εντάξει, τώρα με το ζόρι κάνα το όνομα στη United για να λέμε ότι έβγαλε ένα όνομα φέτο. Το αφήσαμε είναι πεκτούρα. Ναι, καλά έβγαλα. Και ο Λίγκαρ μια χαρά μου φαίνεται εμένα. Να δούμε τώρα. Εντάξει. Κάτσε να τον δούμε. Εντάξει. Τρέπεται ο Γκίξ και ο Σκόλ. Τέλο πάντων. Τώρα στα μη ποδοσφαιρικά. Ναι. Και κάτι ακόμα ποδοσφαιρικό. Η εθνική Αγγλία τα δύο καλύτερα μπακ στον κόσμο. Κλάιν και Ρόμπο μάλλον θα το πάρει φέτο στο Euro. Κλάιν και. Κλάιν δεξιά, Ρόζ αριστερά. Α, Ρόζ, τότε να μην σώρι, δεν έξω το πόσο, πόσο δίνει στοιχηματικά την Αγγλία να το πάρει. Κάτω 35. Πόσο? 9, τέταρτο φαβορί είναι. Πολύ λίγο δίνει, φίλε. Πιο λίγο δίνει. Καλά, θα πολύ το πολύ λίγο. Τέλος πάντων, δώρο είναι. Κανονικά πρέπει να το δίνει 2,10, 2,30. Ναι, έτσι, ναι, έτσι, αυτό. Συμφωνώ. Πόσο το δίνει στην πραγματικότητα τώρα. 9. Πάμε παρακάτω, λέγε.
Λοιπόν, πιο εύκολα να το πάρουν οι Ολλανδοί παρά οι Αγγλοί. Να μιλήσει, ρε. Πιο εύκολα. Οι Ολλανδοί δεν πέρασαν, για να το πάρουν πρέπει να πάρουν. Παράδειγμα, λέω, ρε. Όχι, δεν πέρασαν. Πώς δεν πέρασαν. Λέγε, φίλε. Οι Ολλανδοί. Λοιπόν, δεν πέρασαν. Όχι, όχι. Όταν παίρνει κάποιο και σε ρωτάει, σε σου λέει ένα παράπονο για ένα χορηγό σου και δεν απαντά πίσω μετά από δύο εκπομπές, είναι φάουλ. Είχα πάρει και είχα πει ότι πουλάνε παπά στο Daily Way με την Coca-Cola και δεν, με την Pepsi και δεν είναι κάτι τις επόμενες εκπομπές. Ξαναπαρήγγειλες. Σιγά μην ξαναπαραγγείλω. Εάμα ξαναπαραγγείλεις ξανακάνει παράπονο. Πάμε παρακάτω, λέγε. Εντάξει, απλά μην πουλάς παπά τέλος πάντων. Τι okay. Παπά να πουλήσω ρε μαλάκα. Σου είπα εγώ να μην μιλήσεις, να μην κάνεις κριτική. Όχι, γιατί δεν ανέφερες κάτι, γιατί είπες θα το αναφέρω στα παιδιά και θα σου πω την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ξαναπαρήγγειλες, σε ξαναρωτώ. Γιατί να ξαναπαρακείλω. Το είπαμε στα παιδιά, ρε φίλε. Τι να πού ξέρει εσύ αν το είπα, δεν το είπα. Έπρεπε να το πει στην εκπομπή, να πει ότι πανέφερα το πράγμα. Αν τώρα το κάνει, συνέχισε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα σε θέμα Ναταλία Γερμανού. Ναι. Εγώ είμαι 24 χρονών. Μη πες το πιο. Ναι, πες το. Με μια εξάδα άβρα, γλύφω από γάπα, εντός εκτός μπούτια και ανεβαίνω και μένω. Καλά, καλά. Μέχρι μέτωπο. Για την κυρία Γερμανού, τα λες αυτά. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη γραμμή. Εξάδα αύρα δεν μας είπε μεγάλα ή μικρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Προσέξτε πώς εκφράζεστε, παιδιά. Πιο έτσι. Ναι. Ωραίος ρε φίλε, μ' αρέσεις, κράξε με. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Από Παλιά Κοκκινιά παίρνω Πειραιά. Από Παλιά Κοκκινιά Πειραιά. Παλιά Κοκκινιά. Άρα Ολυμπιακός ή Εθνικός. Ολυμπιακός, ναι. Εκεί θα είναι Πανιόνιος ή Εθνικός. Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, Champions League εχθές. Ράμος κόκκινη κάρτα. Είναι ή δεν είναι. Είναι, ναι, ναι. Είναι. Ναι. Κριστιάνο Ρονάλντο, μην ξανακούσω κανέναν, ναι. Όχι από εσάς ή από φίλους μου γενικά. Γενικότερα, ναι, ναι. Να μου κάνει μια σύγκριση με τον Μέση. Δεν υπάρχει. Μπράβο, ρε παλίκα, ρε. Όταν το ακούω αυτό, εμετός. Δεν υπάρχει. Εμετός. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Για χέντα σπόντα ναι, ναι. Να σου θυμίσω παιχνίδια. Ναι. Άστο 2004 που ήταν πιτσιρικά. Δικαιολογίες και πάλι πιτσιρικά, κλάμα και τέτοια. Τελικό με Manchester United, χαμένο πέναλτι. Και μου, στη Μόσχα! Και μου κάνει με το ζόρι ότι κλαίει ο ξεφτύλας! Ψεύτηκα δάκρυα! Ναι! Στους 4 στο Περναπέου με προπονητή Μουρίνιο, ημιτελικό με Μπάγερ, χαμένο πέναλτι. Και έξω η Ρεάλ από τον τελικό. Σωστό! Σε ένα μεγάλο παιχνίδι, είτε είναι Euro, είτε είναι Mundial, είτε είναι Champions League, δεν έχει παίξει ποτέ. Το Γκαρσία του Πάου με θυμίζει. Το 2014 που ξανά παίξε με τη Ρεάλ, γιατί το ανέφερε προηγουμένως, Μάριο. Ναι, ναι, ναι. Που μου βγάζει τη φανέλα και κάνει έτσι. Για ποιο λόγο το έκανε. Μπράβο, ναι. Ξέρεις για ποιο λόγο το έκανε. Τον είχαν βάλει για την ταινία που έκανε το Ρονάλντο την ταινία. Α, ναι, ναι. Μετά. Το είχε κάνει για αυτό το λόγο. Και χτες που βάζει ένα γκολ στο πέναλτι το τελευταίο και πανηγυρίζει. Καραγκιόζη. Ναι, ναι, ανύπαρκτο. Ναι, ρε, και ξαπλώνει μπροστά από το ρεπόρτερ. Ταμτάκο ο γελίο, άστο. Ατλέτικο Μαδρίτη σημειώνει. Πληρώνει την ξεροκεφαλιά την Αργεντινική να μην πάρει ένα center for ναι. Και να μου πέσει με τον Τόρε. Σωστό. Ο Τόρες μετά τη συνεργασία με Ντέμι Νικολαίδη δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί ο Τόρες. Μου πήρε τον άλλο τον Κολομβιανό, πώς θύμισε μου το όνομα, το Μαρτίνες, πώς λέγεται. Ναι, μπορεί, νομίζω να έχει δίκιο, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Να σου πω και νομίζω ότι είσαι και φιλοβρετανός, έτσι. Ναι, φουλ. Ναι. Καλά, εγώ είμαι φουλ Αργεντινή, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Ωραία, είμαστε παραδοσιακοί εχθροί, ωραία. Θέλω να μου πει τη γνώμη σου ναι. Για το Copa America, αν μπορεί, και για το Euro. Ναι, ξεκινάει γέννη στην Αμερική, έτσι. Έκλεισες και σου απαντάει. Απάντησε το. Δεν το έχω καλύψει καθόλου, αλλά είμαι φουλ Ηνωμένες Πολιτείες. Copa America είναι άρρωστος Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή είμαι Αμερικανόσκυλο και Βρετανόσκυλο. Και έχουν πολύ καλή ομάδα για παιχταράδες. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αδικημένοι οι Αμερικάνοι. Και μεγάλη σφαγή στους 16 με την Γερμανία, στην Ασία. Με τη χερούγα του Φρίγκς. Αποκλείουν την Γερμανία εκεί. Απαντάς. Ούτε για ανέκδοτο, φίλε, προτιμώ τη Γιόλη. Δεν το θέλεις. Ούτε για ανέκδοτο. Ρεμπεσκέ, ταμτάκο. 34 ετών να τον πάρω εγώ. Για να μου κάνει δύο τσιλικά για να τα ακούν την εβδομάδα, όχι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Θα το δούμε, φίλε. Τζορντάν. Γεια. Σε έχει κάνει τίποτα προσωπικό Τζαβέλας. Εμένα. Πάω, κουμπαριά από το Παρξέ, τίποτα έχει. Εγώ. Στο Παρξέ έχει κανένα κουνιάδο, τίποτα έχει. Κανένα δεν έχω, φίλε. Πάω, κουμπαριά, φίλε. Τι ομάδα είναι. Πάω, κουμπαριά. Τώρα με μιλάς πονηρά τώρα. Πάω, και με πάω. Ναι. Απάντησε τον. Δεν έχω καμιά κουμπαριά ούτε στο Παρξέ. Σου απαντάει τώρα. Ούτε στο Παρξέ, ούτε στη Λέοντο Σοφού. Να ξέρεις. Και λες,
Με βάζει και μαλώνουν κάθε πρωί εξαιτία σου. Δεν βάζω κανέναν. Λέοντα αφού δεν κάνει λέει κονέ ούτε στον Παξέ. Κατάλαβε. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και βλέπω ότι αυτό πρέπει να πάρει δρόμο από τον ΠΑΟΚ. Λέει αυτό. Άντε μπράβο. Πρέπει να φύγει ο καλύτερο αμυντικό. Ποιο καλύτερο ρε μεγάλη. Γελάει όλο ο κόσμο. Γελάει ο κόσμο με αυτά. Γελάει όλο ο κόσμο. Ο άνθρωπο είναι άμπαλο και επικίνδυνο. Για να βγει να το πέσιμα και το μονομάρχο. Ποιο ρε φίλε. Το πέναλτι του ΜΑΚ. Αν δεν υπήρχε σαραντάρα του Τζαβέλα στο πέναλτι του ΜΑΚ ναι. Με το Γαβρό, για να το πέσιμα και το μονομάρχο και να λέει για το διευθυντία του παπά. Ποιο θα την έβγαζε αυτή τη σαραντάρα. Για τη διευθυνσία του παπά. Ναι, λέγεται την παλιά την καλή τη σαραντάρα. Δεν πήγε μια παλιά του όμω αυτή τη σαραντάρα. Απάντησε του. Απάντησε. Λοιπόν, άκου. Άκου, φίλε. Ένα. Άκου. Απάντησε. Το θεωρώ υπεύθυνο για τον περσινό χαμένο τίτλο του ΠΑΟΚ. Με λίγα λόγια. Δεν μίλησε όμω. Δεύτερον. Μου έχει δώσει πολλά δικαιώματα. Σε κάθε παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Την ψάχνει. Την κόκκινη κάρτα την ψάχνει. Που πουλάνε στο μισό μέτρο κάτσε με το τσιόλι την μπάλα έξω από την περιοχή. Άστο τώρα μεγάλε. Εσένα είναι φίλο σου προσωπικό. Είναι φίλο σου προσωπικό. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ είμαι φίλε μέσα στο 70% που το ψήφισαν φέτος για MVP. Εσύ το 70% του λόγου. Ποιοι το ψήφισαν MVP, ρε φίλε. Ποιοι το ψήφισαν MVP. Ποιοι το ψήφισαν MVP. Ποιο site ρε φίλε, ποιοι ψήφισαν, γελάει όλος ο κόσμος με μαμά. Κατάντια είναι της ομάδος μας φίλε. 10.000 ψήφους τους λες εσύ τον λάθος μπόξα του κρίνεσαι εσύ ρε. Εγώ ξέρω όλη η τούμπα τον έκραζε. Πας καλά ρε Πατρίδη, 10.000 ψήφους. Δηλαδή ρε φίλε, επειδή το ψήφισαν 10.000 δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε άποψη. Άιντε. Αυτό που λέει, παρακαλώ. Αυτό που λέει. Ναι. Να ευχηθώ στο φίλο στον Κολυνδρό σήμερα, χρόνια πολλά, πριν τα 25. Τα 24, δώσε και εσύ τις ευχές σου. Το χοντρό, τον Ηρακλειδέα. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα χοντρό, ναι. Έγινε ρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είναι καλά. Επόμενη γραμμή. Ωραία, εμένα μ' αρέσει που απαντάτε με. Άργησε όμω να το κάνει. Όχι, δεν άργησα. Ήθελα να πάρω την νίκη μέσα στο Καρεσκάκι. Το είπα κιόλα προσωπικά. Μετά αλλού κάτσα κερδίσουμε και μετά. Μετά τι έγινε. Μετά να φάνηκε τι έγινε. Τα είπα μετά. Δεν μίλησε. Πώ δεν μίλησα. Μετά το παιχνίδι του Καρεσκάκι. Επόμενο κύριο, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Από το Γήθιο σου πέρα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Α, ναι, σου πέρα. Παοξής από το Γήθιο. Παοξής από το Γήθιο, ναι. Τι γίνεται, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Για το τελικό θέλω λίγο να πω, του Τσουλού, τα είπατε και πριν. Εγώ καταρχάς αιμονικός δεν είμαι, δηλαδή δεν είχα πρόβλημα ούτε άμα το έπαιρνε η Ρεάλ, ούτε άμα το έπαιρνε Ατλέτικο. Δεν υποστήριζες κάτι. Όχι. Ούτε έπαιξες κουμάρι. Άστερ, κανένα λάθος κύριε Αυτόπουλε, γιατί επειδή έχω το πρακτορείο κατά του Αιγύθια, μετά τους ανώνει και έλεγα παράταση και δεν το έπαιξα. Οπότε καταλαβαίνεις, πικράθηκα μετά. Για πάμε. Ο Ζιντάν έδειξε ότι σαν προπονητής ακόμα είναι λίγο άπειρος, γιατί πιστεύω ότι αδικαιολόγητα έδωσε τόσο χώρο από το πρώτο ημίχρονο, από το 25 τώρα να κλείνεις χώρος και να δίνεις χώρο στην Ατλέτικο από το 25. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό, δηλαδή. Δεν είναι φάμιλο με το μέγεθος της Αλματίδης. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο ρε. Άστα. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ, θα σου πω να κάνω και λάθος έτσι. Δεν ναι, πες την άποψή σου, ναι. Ναι. Ο Σιμεώνε γενικώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα τρομερά σε εκτίμηση. Με μια ομάδα τώρα με ποδήλατα έχει πάει και βαράει τα τάγκς. Στα ίσια, απέκλεισε την Μπάγκερν, απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Έτσι είναι. Πήγε να το πάρει από τη Ρεάλ, μαγιά του μεγάλη. Είχε και φουρφούρι όμως και με την Μπαρτσελόνα και με την Μπάγκερν. Δεν το λέει κανένας αυτή σήμερα. Ναι, αλλά Γιώργο, είναι αδιανόητο να αποκλείσει και Μπαρτσελόνα και Μπάγκερν με κάτι πάλι. Φίλε, εντάξει τα παιδιά. Είχε όμως φουρφούρ. Η Μπαρτσελόνα καθαρό γκολ ακυρώνεται. Κατάθεση ψυχής κανένα χθε, Άιντε. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ήταν η εύνοια, αν υπήρχε δόλος. Εντάξει, φίλε, η Μπαρσελόνα τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει κάτι, έχει κάτι σφαγές που δεν υπάρχουν. Ναι, δεν λέω όχι. Με Τσέλσι χωρίς αναισθητικό. Με Άρσεναλ με αποβολή φαν πέρσι έσχωσε με τόσο. Δηλαδή. Λαμά. Ναι, αγόρι. Είναι από τις λίγες φορές που συμφώνησα μαζί σου, ρε φίλε, για τον Ρονάλντο. Α, ναι. Που ποδοσφαιρικά εγώ τον έχω ότι είναι μεγάλο μέγεθος, έτσι, είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά τα βλέπει όλα. Είναι πολύ καλός παίκτης εκεί. Να κάνω μια ερώτηση στο πάνελ. Έχεις δει τον Ρονάλντο σε κλειστούς χώρους να βάζει γκολ όπως ο Μέση? Όχι. Σε κλειστούς χώρους. Αυτό που λέει παρατήρησες ότι και στον προπέρσινο τελικό με την Αθλέτικο του 2014 που είσαι φάσει ο Ράμος 94 ο Ρονάλντο ήταν εξίσου ανύπαρκτος με χθες. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Τα
λέμε, επόμενη γραμμή γρήγορα. Ωραία. Φίλε, τι πώ δεν ξέρω σου. Δεν καταλάβαμε, τι εννοεί. Δεν έχω ιδέα ξάκα στην άρση, δεν ξέρω σου. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Πώ τα καλησπέρα. Καλώ το. Και καλησπέρα και όλα τα παιδιά εκεί. Ναι, για να σου Κώστα, είμαι ο Αμφιαλιώτη, ο Χρήστο εδώ, το Αμφιάλι. Ο Ολυμπιακό από την Αμφιάλι. Ολυμπιακό, ναι. Γεια σου, Αμφιάλι. Γεια σου, Ιορδάνη, τι κάνει. Για πε λοιπόν, τι. Είχαμε μιλήσει προχθές, θυμάσαι, σου είχαμε πει το χειρότερο αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει η Άκη Ισοπαλία. Έτσι. Και το πίστευα αυτό. Ένας καλός ΠΑΟΚ δηλαδή σήμερα, λίγο πιο προσεκτικός να ήταν, θα ήταν πολύ καλύτερο. Το χειρότερο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ για μένα ήταν η ισοπαλία. Έτσι, σήμερα. Ναι, τα είπαμε προχθές, ναι. Ναι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε στο δεύτερο ημίχρονο στον αέρα πολύ κοντή ομάδα. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε. Κίτσιου κοντός, Βιτόρ όχι ψηλός. Λάθος επιλογές είναι αυτές. Τζαβέλας ψηλός, αλλά όχι για στόπερ. Δεν έπαιζε στο δεύτερο. Περίμενε. Χαρίσης κοντός. Κάτσε κοντός. Ροντρίγκες κοντός. Τζίμιρο ταλαγή κοντός. Σκόνδρας όχι ψηλός. Το γκολ που στο δοκάρι. Που κάνει ΑΕΚ. Κάνει και μια αντιληματική λάθος αλλαγή με ένα Παναγιωτάρασε. Για πες μου. Βγάζεις το Λουβέτσιο. Κάπου το φοβήθηκε ο Πάου. Ναι. Το θέλεις σε αέρα. Έτσι είναι. Το φοβήθηκε. Το φοβήθηκε. Ήθελε τον Πόντο. Έτσι είναι. Τον Γκάλο έπρεπε να βγάλει. Ναι. Ένα μπακ. Ήθελε τον Κολοβέτσιο. Εγκληματική αλλαγή. Κολοβέτσιο τον κάνεις και 9 τελευταία. 9 τα τελευταία 4 λεπτά. Τον κάνεις 9 τελευταία. Γιατί είναι κοντή η άλλη ομάδα. Α και κάτι άλλο. Όπα. Είναι σε ένα-ένα. Γκάλο. Εγώ εκείνη την ώρα σου έκανα το συμβόλαιο. Απόψε. Ποια στιγμή. Βοήθεια λίγο. Γιορδάνη. Τελειώνει το μάτς. Ναι. Τελειώνει το μάτς. Τελευταία φάση. Γιορδάνη. Η περιοχή έχει 35 άτομα. Έχει τη σουτάρα. Και είναι ο Γκάλ 40 μέτρα. Αντί να γεμίσει. Μισό λεπτό λίγο. Σουτάρι του φίλε. Θα το πάρει ο Πάουκ φίλε. Θα το πάρει. Πολύ σίγουροι όλοι. Θα το πάρει. Δηλαδή ξέρει τι γίνεται. Ήρθε ένα Λέτο. Πολύ σίγουροι γιατί είναι όλοι. Δεν κατάλαβα. Ακού να δει. Ήρθε ένα Λέτο. Και έχει ξελασπώσει ένα Παναθηναϊκό. Σκέψου να μην ήταν αυτό ο Λέτο φέτος. Δεν θα φαινόταν καθόλου. Όλοι δηλαδή και έχουν ποντάρει. Θα μιλήσει τούμπα την μεθαύριο, φίλε. Σωστά. Και όμως δεν είναι ο Λέτο που ξελασπώνει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι αυτό. Ο Ζέκα. Είναι ο Ζέκα, φίλε. Άκυρο αυτό που είπες. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια ποιο θα βγάλει. Ο Λέτο είναι η φίλη που κρατάει όλη την ομάδα. Όλοι. Ζέκα, ρε παιδιά. Ζέκα. Στο ανασταλτικό κομμάτι. Και ο Λέτο δεν είναι ο Λέτο του 11, το ξαναλέω. Άλλο, ναι. Ο Ζέκα κάνεται γιατί δεν έχει ένα ποιοτικό κομμάτι. Ο Λέτο είναι ποιότητα του Παναθηναϊκού. Άιντε, καλά λίγο ο φίλος. Ήρθε τελευταία και κοίταξε πόσες φορές έχει ξελασπώσει τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, έχω μαθητευόμενο μάγο τώρα. Ποιος τρεματσώνει τώρα, εντάξει. Διάλειμμα. Τώρα. Καλά. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, καλή σας δίνω να είστε καλά. Έτσι, γεια σας. Καλά. Τερορίτα. Κοντρόλ γκαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσερη γωνία. 231-085-2727. Ρε πού είσαι καθαρτερίτη, δεν είμαστε. Τέτοια άλλα που ήταν. Σήκω φύγε ρε. Μα ασχολείς τίποτα. Είσαι έσαιρνε για στρατεγική. Καλό ρε φίλε, είσαι άρχοντας. Όχι δεν είναι άρχοντας. Δίνει ελπίδα ρε φίλε. Μπορεί να περάσεις. Ναι. Δίνει ελπίδα. Δίνει φύλλα. Για πώληση δίνει ακροαματικότητα. Δίνει... Ίντριγκα, δίνει σασπένς. Και μπορεί όνειρα. Πώς θα γίνει. Κρατάς ακροματικότητες. Πουλάς φύλλα τον Αύγουστο. Στο σύλλογο τι δίνει ρε παιδί μου. Τι μας νοιάζει ο σύλλογος. Εντάξει. Λόγω αν περάσεις δίνει εκατομμύρια. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Μετά το 80 θέλω να μιλήσω λίγο. Κοιμάται κανένας στο διπλανό δωμάτιο. Ναι. Ποιο, τι ομάδα είστε κύριε εσείς. Γιάννης από Κατερίνη. Πάμε. Πάμε, ναι, ορίστε. Γεια σου, Γιάννη. Λέγε Γιάννη, σιγά σιγά. Όταν είμαι στενοχωρημένος εκτός του σημερινού αγώνα, έχουμε μια πυροπαθή οικογένεια στην Κατερίνη που... Μια πυρομανή, μια... Πυροπαθή. 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 Ναι. Τα οικογένεια στην Κατερίνη που στείλαμε εδώ και 2 μήνες, ήρθαμε σε επικοινωνία με την ΠΑΕ και ανταπόκριση 0. Ποια ΠΑΕ. Ενώ... ΠΑΕ, πάω. Και ανταπόκριση 0, ενώ έχουν βοηθήσει από κάτω και οι ΠΑΕ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Εντάξει. Και πρόσφυγες σε υποθέσεις. Τι θέλεις από μένα.
αν μπορείς να βοηθήσεις. Λοιπόν, εγώ κοίταξε να δεις, αύριο θα κάνω κάπου ένα τηλέφωνο μέσα σε κάποιον στην ομάδα, γιατί πρέπει να τον πω κάτι, να τον ενημερώσω για κάτι. Μαλακίες. Και θα του το πω. Άκου φίλε, ναι. Εμείς μας κλέψαν ένα αυτοκίνητο. Άστο, εγώ δεν το ζητήσαμε εμείς τίποτα. Το τελευταίο όλα τα λεφτά. Εμείς δεν ζητήσαμε. Επειδή δεν ζητάμε εμείς. Ναι, για άλλους θα πρέπει, δείτε, εγώ πρέπει να το πω. Περίμενε λίγο. Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να βοηθήσουμε σαν κοινωνία. Εμείς, ναι. Εγώ να πάω σε ομάδα να παρακαλέσω, δεν πάω. Όχι να παρακαλέσω. Μια ομάδα από την Αθήνα, ένα λεπτό. Μια ομάδα από την Αθήνα με πήρε τηλέφωνο, μια από τις τρεις μεγάλες ομάδες, και ζήτησε να ενδιαφερθεί για ένα παιδάκι που έχει καρκίνο στο κεφαλάκι του, που ανήκει στον Απόλλον Καλαμαριάς, στα μικρά, στα τσικό. Αυτή με πήραν τηλέφωνο. Άκουσε με. Άκουσε με. Ναι. Με πήρε μια ομάδα, βεβαίω πάντα ήταν ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, με πήραν τηλέφωνο. Και μου λέει, τι έχετε εκεί απάνω, λέω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Λέω μισό λεπτό, θα σας δώσω να επικοινωνήσετε με το γραφείο τύπου του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μίλησε με την κυρία Αραβίδου. Η κυρία Αραβίδου είναι, ξεχνάω το μικρό της όνομα, υπεύθυνος γραφείο τύπου του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έφυγε από μένα, εγώ έκανα την. Η Αναστασία. Η Αναστασία. Η Αναστασία. Μια, έτσι, ένα τσακάλι. Και λέω ο Αραβίδου, κανόνισε με τον. Γεια σου, Αναστασία. Με τον. Νομίζω δεν είναι τώρα Αναστασία. Όχι Πουλοπούλου. Όχι Πουλοπούλου. Όχι Πουλοπούλου. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει ποια κοπέλα ήταν. Τέλος πάντων, και έγινε το κονέ. Και ενδιαφέρθηκαν αυτοί. Εγώ για να πάω να παρακαλέσω. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Το δικό μου το παιδί, εγώ να έχω πρόβλημα, σε αυτούς δεν πάω. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Από εκεί και πέρα τώρα. Άμα δεν ο Τζόρνα το σχολείο. Εγώ άκου να δεις, θα σου πω κάτι για να ξέρεις. Δεν ασχολούμαι. Το θέμα είναι. Μισό λεπτό. Να πεθαίνω δηλαδή, δεν ζητάω από Γιάννη, μισό λεπτό εγώ. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι να ενημερωθεί ο κύριος Σαββίδης. Αν είναι ενημερωθεί ο κύριος Σαββίδης, σίγουρα θα εξηγηθεί. Ναι, να σου πω όμως και το θέμα είναι πώς θα πλευρίσουμε τον κύριο Σαββίδη. Δεν γίνεται τώρα να πλευρίσουμε τον καθένα. Δεν μπορείς να τον πλευρίσεις. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον εγώ δεν πλεύρισα για μένα. Για άλλον. Να σε καλά, φίλια. Σα αγαπώ πολύ. Να σε καλά. Επόμενη γράμμη. Λίγο, κάτι επόμενη γράμμη. Πάμε γρήγορα. Ρε. Κάτι το είπε ο άνθρωπο. Κάτι άλλο θέλετε. Εσύ να φωτίσει το κόκκινο. Ναι, να πα να βγάλει. Τι ανακατεύεσαι εσύ. Εντάξει, ρε. Σύγκρινε, φίλε. Δεν κάνει τώρα. Εσύ κάνει μαγιά. Παίρνει τον Ρονάλντο σε συλλογικό επίπεδο και τον Μέση με εθνική. Που είναι γνωστό ότι ο Μέση είναι γνωστό, Λέση. Ναι. Εντάξει, είναι μόνο. Που λέει ο φίλος μου Θανάσης Τόντον, ο δημόσιος υπάλληλος του Δήμου Βαρκελώνης. Εντάξει. Με την εθνική ανύπαρκτος είναι πάντα. Με εθνικές μην το παίρνεις. Από πού τα παίρνει ο Μέση. Εντάξει, από τη Γιούνις. Από πού τα παίρνει. Από τη Μπαρσελόνα. Από την Μπαρσελόνα, μισό λεπτό. Ο Ρονάλδο από πού τα παίρνει, από την εθνική. Από τη Ρεάλ. Από πού τα παίρνει. Από τη Ρεάλ δεν τα παίρνει. Από πού τα παίρνει θα παίξει. Εθνικές ομάδες. Εθνική ομάδα θα παίξω. Για να αναδείξω το ταλέντο μου να με πάρει μια μεγάλη ομάδα. Από τη στιγμή που είμαι σε μεγάλη ομάδα, η εθνική είναι πελάτη για μένα. Κώστα, και στην εθνική. Σου επιτρέπω. Ο Μέση πρέπει για την ιστεροφημία του, αν θες για ό,τι θες, κάποια στιγμή να πάρει την εθνική το χέρι και να πάρει το τροπεάκι. Ναι. Το έκανε ο Μαραντόνα με 10 λέσια. Πολύ ωραία. Ο οποίος Μαραντόνα σε σωματιακό επίπεδο δεν πήρε τίποτα. Στο Αγγλία, Αργεντινή, στο προημιτελικό, συγκρίνω τις δύο ομάδες και λέω ποιος από τον Μαραντόνα. Να έβγαζα από την Αγγλία να βάλω Αργεντίνο. Σε σωματιακό επίπεδο. Ζήτημα έναν. Σε σωματιακό επίπεδο. Σε συλλογικό. Με την Νάπολη. Τι έκανε με την Νάπολη. Ό,τι μπόρεσε έκανε. Τι έκανε. Πήρε πρωτάθλημα. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Ήταν τότε μόνο Ιταλικό Βορρά. Ήταν αδιανόητο. Εάν και ο Μιτσιμπόνα και ο συγχωρεμένο ο Μιτσιμπόνα και ο Γιώργα και εγώ. Και ο Κολομητρούζη. Θεή α πούμε πήρε. Βέβαια. Ποιο ακόμη. Επόμενη. Επόμενη. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Καλά, φέτος στα τηλέρικο τι ζηλιάρδες που είναι. Πήρανε κότι, πήρανε βιτόλο, σε λίγο θα πάρω και κανένα τελόρτε. Τελόρτε, ναι. Τι πράγμα είναι αυτή. Λοιπόν, μιας που τελείωσε η χρονιά και έκλεισε έτσι πετυχημένη σεζόν, θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, εγώ πιστεύω ότι με αυτό που έκανε ο κύριος Καρυπίδης φετινή χρονιά, πιστεύω ότι πρέπει να έχει το πρώτο λόγο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας. Ότι θα είναι αυτός που θα πρέπει να έχει το πρώτο λόγο για το άμα θα την πάρει ο ίδιος ή άμα την πάρει κάποιος άλλος. Ηθικά βεβαίως. Αλλά στην άλλη ηθική δεν υπάρχει, ούτως ή άλλως πουθενά δεν υπάρχει, οπότε να μην μιλάμε για ηθική. Ναι, θεωρητικά μιλάμε. Ναι. Γιατί έμαθα κάτι τέμιδες, κάτι αυτοί και τα λοιπά, πάνε την πάρουν έτσι. Σαν άντρα. Ναι. Αν το λατρεύεις σαν άντρα, εντάξει, τον τύπο. Απλά τι γίνεται τώρα. Άλλες χρονιές, πριν από 10-15 χρόνια, ο Άρης μόνο με τη φανέλα μπορεί να ανέβαινε κατηγορία. Πέρσι όμως αυτός που ήρθε μας απέδειξε ότι με τη φανέλα και μόνο δεν ανεβαίνεις.
Οπότε οφείλουμε να πούμε να ευχαριστούμε τον κύριο Καρυπίδη για αυτό που έκανε, που είναι ντροπή για τον Αριανό να λέει ευχαριστώ σε κάποιον από γάμα β, αλλά επειδή δεν είναι αυτονόητο, του αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο. Το δεύτερο θέμα. Η ομάδα θέλει να κάνει καθάριση οικονομικό. Εγώ θέλω εκτός από την καθάριση οικονομικό να κάνει καθάριση και σε άλλους τομείς. Δηλαδή. Στο δημοσιογραφικό. Δεν μπορεί να είναι μεγαλοδημοσιογράφος της πόλης, ο οποίος στην εποχή που γινόταν ό,τι γινόταν δεν έλεγε τίποτα, να είναι τώρα πάλι πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ του Άρη. Πάει αυτό. Όπα, όπα, απορία. Απορία. Απορία εύλογη νομίζω. Ναι. Τι εννοείς, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα? Εσωτερικό, δημόσιο δεν μοιάζει. Εγώ το λέω. Λάθος εγώ, λάθος εγώ. Εργαζόμενο σε εξωτερικό πόσο, έτσι. Όχι, δεν είναι στον Άρη. Όπου θέλει. Όχι, δεν είναι στον Άρη, φίλε. Ναι. Αυτό δεν είναι θέμα. Μπορεί να πάρει αύριο η ΠΑΕ πάνω από τον Ραπτόπουλο. Ναι. Τι, ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Καλά, λένε βρε, εκεί είναι δικαίωμα. Θα σου πω, το λέω για πρώτη φορά. Και το ακούτε πρώτη φορά. Ναι. Επευκαιρία από αυτά που είπε. Γίνεται ένα μάτι δημοσιογράφη εναντίον οπαδών στην Τούμπα. 2-3 του μηνός κάπου τόσο. Και στέλνουν και στέλνουν πάει ΠΑΟΚ στο, σε κάθε μέσο να δηλώσουν ποιοι θέλετε να συμμετάσχουν. Και δηλώνουν τον Γουλιανό, τον Κίρτσο, από δημοσιογράφους, ξέρω εγώ υποτίθεται, που ασχολούνται με το μίντια, και στέλνουν και εμένα για προπονητή την ομάδα δημοσιογράφων. Παίρνει πάει ΠΑΟΚ το χαρτί και απορρίπτει τώρα από το που λέει αυτόν δεν τον θέλουμε. Και λέει ο Ανδρώνης δεν πάει κανένας από εμάς. Σωστό. Ραγκάτσι και τα λοιπά. Δηλαδή το λέω τον Ανδρώνη, χέστη ρε, του λέω: μην ασχολείσαι, λέω. Άστε τα παιδιά να πάνε τα δάλα. Θύμος ο Ραγκάτσι, λέει ο Ραγκάτσι, ρε, εσύ, εγώ θέλω να πάω, λέω ρε, εσύ. Ναι, ναι, φυσικά. Με κανονικά πρέπει να πάει. Φυσικά. Έτσι δεν είναι, κανονικά πρέπει να πάει. Και. Πάντα δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν υπάρχει, φίλε, ναι. Αυτό έχει. Να συνεχίσω. Άκουμε λίγο. Ναι. Που λες ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Τόσα χρόνια παρελάστε και πάτο δεν ξανάδα. Συνέχισε. Σε ακούω τώρα. Ωραία, να συνεχίσω λοιπόν. Ναι. Άκουσε λίγο να σου πω. Επειδή εμείς τα τελευταία χρόνια που είχαμε την καλή την ομάδα, ζούσαμε σε μια νιρβάνα και όσοι δεν είναι μέσα στην ομάδα δεν γίνεται να ξέρουν, φίλε. Η μόνη ενημέρωση που μπορούμε να έχουμε είναι από δημοσιογράφους. Ναι, οπότε. Όταν βλέπεις ότι οι δημοσιογράφοι που ήταν τότε δεν παρουσιάζαν προβλήματα, πώς ήταν που καίγανε. Ναι. Που καίγανε και εμείς μέναμε στην Ιρβάνα του διπλού της Ατλέτικο, δεν μπορούν και σήμερα να έχουν τα ενία της δημοσιογραφίας της ομάδας. Όπως λέει, τελικά περίμενε, ρε, συγγνώμη. Ναι, ναι. Αυτό ο κόσμος το κρίνει και το στηρίζει. Γι' αυτό λέει και αυτό. Γι' αυτό λέει και ο Βαρεφίλη. Α, εσύ έτσι που το είπε, σαν να φταίει σε κάτι η τωρινή διοίκηση του Άρη. Όχι, ρε φίλε. Α, εντάξει, εντάξει. Είμαι ένα από του πόσου είναι Αριανού που επικοινωνιακά μου φαίνεται λάθο. Όπω επικοινωνιακά. Φαίνεται, αλλά είμαι σίγουρο. Να πω κάτι. Είμαι σίγουρο ότι μπαίνει όμω και ενημερώνεσαι από εκεί. Να πω κάτι. Εφόσον οι Αριανοί, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι τον ακούν, τον πιστεύουν, τον στηρίζουν. Δεν είναι κανένα λόγο ο συγκεκριμένος, μα η ίδια η οικογένεια μπορεί να απορρίψει ή να συγχωρήσει ή να αφήσει να εξελιχθεί κάποιος δημοσιογράφος. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι δημοσιογράφος στον Άρη, έτσι, και στηρίξω κότιδες αυτό κτλ. Και με φάει το σύστημα και ξαναρθώ εγώ και με ξαναστηρίξει το σύστημα, δεν φταίω εγώ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Απλά να πω λίγο αυτά που θέλω δηλαδή, να πω. Δηλαδή έρχεται ο Παπαντρέου, ο Γιώργος, και πάνε τώρα και το λένε Παπαντρέου, Παπαντρέου στην Πάτρα. Είμαι καλά, οι λαγκαμάδες. Δεν του έσπαγε πίσω. Ναι, δευτέρα Παπαντρέου. Δευτέρα Παπαντρέου, φταίνει η λύθη που πάει και το χειροκροτάνε. Αυτό λέω εγώ. Ρε φίλε, εγώ δεν είμαι σε αυτού που το χειροκροτάνε, εγώ είμαι στου άλλου. Εσύ μπορεί να είσαι η μειοψηφία. Η λύθη στη ζωή είναι συνήθω η πλειοψηφία. Ναι, να προχωρήσουμε. Πάμε παρακάτω. Δεν το κατηγορείς. Λοιπόν, λάθος επικοινωνιακό το θεωρώ εγώ αυτό. Λάθος επικοινωνιακό θεωρώ να μένουν άνθρωποι στον ερασιτέχνη οι οποίοι ήταν στις διοικήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Οι οποίοι ήταν με βλέμμα το απλάνες και ξέρω εγώ ήταν κάτι φάνηκε. Μη με τον Άρη, μη μας φυλάς με τον Άρη. Φτάνει. Επόμενη γραμμή. Φτάνει, μη. Φτάνει. Μα κάνει μια κοιλιά να, σαν τον Τζόρνταν με τον Άρη. Από τη μια παραπονιέσαι δεν παίρνει Αριανό και παίρνει τον Άρη. Εντάξει, μη τώρα του μελετά. Κάτσε, καλά είμαστε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Γεια σου. Μπάμπη Πάουκ. Γεια σου. Μπάμπη Πάουκ. Από ποια περιοχή, φίλε? 40 εκκλησίες. Να είσαι καλά, πάμε. Μπάμπη Πάουκ, 40 εκκλησίες. Ναι. Είπε Μάριε για τα play-off, έτσι, η πρώτη θέση μάλλον στα play-off, τι προσφέρει.
Έστειλε μήνυμα Κροατής και λέει τι προσφέρει εκτός από τον αποκλεισμό. Εκτός από αποκλεισμό στο Champions League. Ναι, και ο Κώστας άρχισε να λέει πώς, πρωτοσέλιδα, αυτά, εκπομπές, ακροματικότητες και λέω σε ρωτάει ο άνθρωπος για τον σύλλογο τι προσφέρει. Μπαμπή. Για τον σύλλογο προσφέρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρο, αλλά Μπαμπή να σου πω κάτι. Γιατί παίρνοντας τη βαθμολογία στο τέλος, ναι. Λες ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερο. Ναι, αλλά η ιστορία τον πρώτο γράφει. Το ηθικό κομμάτι λέει. Ναι. Ο Μπάμπης. Ναι, η ιστορία τον πρώτο γράφει. Ναι, σε γίνεται ρε Μπάμπη τώρα για να περάσει. Πόσες φορές έχει πει ο κύριος Ραπτόπουλος. Πόσες φορές βγήκατε δεύτερη. Τίποτα δεν μου λέει. Ποια προβληματικά ρε φίλε. Έχασες φέτος το κύπελλο και βγήκες τρίτος. Θα είμαι τελικά αποκλειστικής. Τι να κάνει για να πάει πού. Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Προβληματικά τώρα είναι συγκυρίες, είναι πράγμα. Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Σου λέω Ραπτόπουλος πόσες φορές βγήκες δεύτερος. Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό πόσες φορές βγήκες δεύτερος. Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Γιατί. Όταν το 10 έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα βγήκε τρίτος. Βάλε ένα ευρώ. Δεν ισχύει. Βάλε ένα ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, Μπάμπη, να σου πω κάτι. Η δεύτερη θέση είναι πολύ δύσκολη φέτος. Αυτός που θα την πάρει δηλαδή την πρώτη θέση στα play-off θα φτύσει αίμα για να περάσει στους ομίλους. Γιατί παλιά δεν ήταν. Εγώ δεν κοιτάω το ευρωπαϊκό κομμάτι. Μάλιστα. Θα σου δεύτερο το και βλέπουμε. Πάντως, όσες φορές έπαιξε ο ΠΑΟΚ στα play-off και συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ έβγαινε πίσω από τον Παναθηναϊκό. Mm. Τις δύο φορές που ο ΠΑΟΚ βγήκε πρώτος στα play-off, ο Παναθηναϊκός δεν συμμετείχε. Η μία ως πρωταθλητής, η άλλη ως έκτος. Ως έκτος. Το 10 και το 13. Εγώ νομίζω σύμπτωση είναι αυτό. Σύμπτωση είναι. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Ναι. Να πω και κάτι ακόμα, έτσι. Ως προς το κοινωνικό σχόλιο που κάνετε, που λέτε ποιος είναι κερδισμένος, ο Χατζησαΐας ή... Ναι, ναι, καλό, ναι, ρε Παλία Γερμανού, ναι. Ο κερδισμένος είναι ο φαρμακοποιός, από τα Viagra που θα πουλήσει. Τι Viagra. Ο Χατζησαΐας θα παίρνει Viagra. Ο Χατζησαΐας δηλαδή... Το παρατηρήσω το παιδί, εντάξει, τον έχεις βγάλει... Ο Χατζησαΐας όχι ο ηθοποιός ο σχορεμένος δεκαετίας του 50. Πού το ξέρει αυτό. Του πάω εγώ! Πού το ξέρει, ρε Αντώνη! Μα αυτό τώρα με τη τίτσα να πούμε. Συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη. Χρειάζεται Viagra ο Χατζησαΐας στα 24 του. Α, έτσι το πάρει! Είναι τόσο χάλια η Νατάλη. Α, είναι τόσο χάλια που θα χρειαστεί. Α, τη μέτια σου αφλαμά, μέτια. Τώρα σε πιάσαμε, ρε φίλε, συγγνώμη, είμαστε σε χρόνια πίσω. Επόμενη γενιά. Γιατί φαντάζομαι, φίλε, σένα άμα έρθει Γερμανού με τίποτα, έτσι. Εσύ άμα σου λιμάγε, ερωτιέρδε. Συγγνώμη, σ' αρέσει αυτή η ψυχολογία. Αυτό το πράγμα σ' αρέσει. Σ' αρέσει Γερμανού. Δεν λέω ότι είναι και έλα στη παιδί. Γειτονιά πόσο μου αύριο το πρωί, πρέπει να έχει γύρω στις 30. Πόσο χρόνο είναι. Ας γνωρίζω. Στη λαϊκή. Σιγά στη λαϊκή και στην πόσο χρόνο είναι. Άστο. Πιο μεγάλη από εμάς. Σοβαρά. Πόσο χρόνο είναι Γερμανού. Πρέπει να είναι κοντά στα 50. 50 χρονών γυναίκα. Ακριβώ επειδή είναι 50. 50 χρονών δεν θα μ' άρεσε. 50 χρονών γυναίκα. Θα πάει με τον Χατζησαΐα και ρωτάτε εσεί ποιο κερδίζει από αυτή τη σχέση. Και ο άλλο μου λέει ρε φάγω εγώ. Ποιο είναι. Ρε μαλάκα. Φάγω εγώ 24 χρονών. Και θα πάω με τούτο μπουκαδοκόφινο. Δεν ξέρει τον Χατζησαΐα. Αυτό που λέει ο Μάριο. Συγγνώμη ρε φίλε. Χρειάζεται. Τώρα συζητάμε για αυτό επειδή είναι Ναταλία Γερμανού. Έτσι ακριβώς. Αν δεν τον έβγαζε ο Χατζησαΐας σήμερα με μια κουκλίτσα 25 ετών το παιδί γερό να είναι. Με μια κουκλίτσα 25 ετών. Που τη λένε Χαρούλα και μένει στην κάτω τούμπα. Ναι. Θα ασχολούμασταν εδώ πέρα σήμερα να έκανε κανένα θέμα. Με ποιο Χατζησαΐας αν πήγαινε με την Κριστίνα Λαγκάρ, ποιο θα κέρδιζε. Ο Χατζησαΐας φυσικά. Εγώ αν πάω με την Κριστίνα Λαγκάρ, ποιο είναι κερδισμένο. Όχι, αν τον ιερώσουμε λίγο. Συγγνώμη. Πού παίζει ο Χατζησαΐας. Καθίστε καλά τώρα, ρε εσείς, είπαμε να πω. Τι πας, εάν πας λάκα μας κάνετε. Εγώ για το Μπουχαλάκι έγινε θέμα που παίζει στον Ολυμπιακό, αν είναι φίλοι με την Ελεονόρα Μελέτη. 20 μέρες γι' αυτό κάνανε εκπομπές. Πλάκα κάνεις τώρα. Άλλο η Ελεονόρα Μελέτη. Και θέλω να σου πω, στον Ολυμπιακό παίζει ο άλλος. Και άλλο η Δριά, ρε φίλε. Σεντερμπάκ τώρα στον ΠΑΟΚ, τον ξέρει τι έσπρεψε. Πλάκα κάνεις τώρα, μωρέ. Σεντερμπάκ στον ΠΑΟΚ, που δηλαδή τι είναι η Δριά. Δεν είναι η Δριά. Ωραία, πάμε αύριο μαζί, οι δυο μας. Τζόρταν, οι δυο μας. Γωνία, θυσία στο τέλος. Εγώ και εσύ αύριο. Εγώ θυσιάζω, αύριο να ρωτήσουμε τις θείες δηλαδή. Μέχρι να πάμε έτσι. Μπορεί να κάνουμε να ρωτήσουμε, ρε φίλε. Εσύ ένα πολύ, ρε φίλε. Αν πάμε να ρωτήσουμε τώρα. Και στο σπίτι δεν ξέρω τι την ξέρω. Από τη Γερμανού, ποιο μπορεί να ξέρουν τον Γιώργο. Με ρώτησε άλλο σήμερα, θα έλεγε τη μαρμίτα ο Γιώργο. Το κέρδος του ρε, ποιο είναι, το κέρδος του. Εσύ αν πας με την Κριστίνα Λαγκάν. Πρόβο, το όνομά του. Ένα λεπτό. Το όνομά του ρε φίλε. Αν πας με την Κριστίνα Λαγκάν και έρθεις την άλλη μέρα να κάνεις το Euroban εκπομπή, θα είσαι μαλάκας. Το καταλαβαίνεις. Μαλάκας θα πεις μαζί σου πλανήτης όμως. Έτσι ακριβώς. Μαλάκας θα είσαι αν πας με την Κριστίνα Λαγκάν, να πούμε, να ξέρεις. Σαν τη Λαγκάρντ εσύ Τζόρταν δεν έχεις πάει ούτε στο νερό σου. Ούτε πρόκειται να πάω. Σαν τη Λαγκάρντ γυναίκα με τέτοια γάμπα. Συγγνώμη μην το προχωρήσω παραπάνω. Ναι, ναι. Θεωρεί ότι ναι. Και καλό μην το προχωρήσω. Σε σέβομαι σαν οικογενειάρχη και σύζυγο και σε ήμισα και σήμερα μάλιστα. Ουίσκι ή μάλτ να πίνω δεν πρόκειται να πάω. Ουίσκι. Μάλτ. Αυτή θα πάει μαζί σου πιστεύεις.
Εγώ δεν πάω ποτέ. Μία από τις πιο σικάδες γυναίκες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έτσι ρε φίλε, όντως. Δηλαδή πώς το βλέπεις. Μου είχε στείλει κάποιος μήνυμα. Μιλάς τώρα σαν είναι Ευρωπαία που είναι η Λαγκάρντ, ναι, και είσαι... είναι και ο Τζόρνταν, ναι. Έλεος. Συνέχισε Τζόρνταν. Ευρωπαία. Ευρωπαία η Λαγκάρντ και είμαι κι εγώ. Ναι. Εγώ σαν τι θα με δει, σαν άντρα ή σαν κάποιο όνομα, ας πούμε, που έχω παράδειγμα. Όχι, ανέμονα. Όχι. Σαν τι. Από τους δύο, ρε φίλε, κανέναν από το ειδικά βάλει. Ναι, άστα, με τον Τζόρνταν. Εμένα σαν τι θα με δει, Λαγκάρντ, σαν άντρα. Η Λαγκάρντ, ναι. Καλά, σαν υποτίθεται σαν. Τι άλλο, σαν επενδυτή, σαν. Και δεν δε θα με γουστάρει σαν άντρα η Λαγκάρντ. Αυτό εννοείς. Αν σε γουστάρει σαν άντρα, δεν ξέρω με τα γυναίκα. Δεν ξέρω με τα γούστα της ρεφιάς. Που έχει πορτφέ και μαντήλια που κάνουν το φτηνότερο 1000 ευρώ τα μαντήλια της, το ένα. Δηλαδή, όσο και να σκουπιστεί, όμορφη δεν θα γίνει ποτέ αυτή. Όσο και να φτιαχτεί, όσο και να κάνει. Δηλαδή, αν το δεις σαν παιδί μου, σαν εμφάνιση, σαν ομορφιά. Το σώμα, την κοιλιά της. Έχει κοιλιά, η γυναίκα έχει κοιλιά 20χρονη. Τι να την κάνω την κοιλιά, ρε φίλε, το προφίλ κοίταξε. Η φάτσα. Εγώ λέει... σε προκαλώ λοιπόν, Τζόρνταν, έρχομαι αύριο εγώ το πρωί στην Αριστοτέλου να πάω πιούμε καφέ και μπορώ να σου δείξω 100 κοριτσάκια αυτά με τις τέτοιες και δείξε μου 100. Δείξε μου στη λεωφόρο, ανοίξει μία Λαγκάρντ. Έχει 100 στικούδες. 100 στικούδες. 100 στικούδες. 100. Σαν ποια είπατε προηγουμένως. Δείξε μου στη μία Λαγκάρντ. Μία Λαγκάρντ. Α, θα απαντήσω ο Τζόρνταν και θα πάμε στον κόσμο. Λέγε Τζόρνταν. Δηλαδή, σαν τι ρε παιδί μου τη Λαγκάρντ τη γουστάρει, επειδή γυναίκα, δεν υπάρχει. Σε κάτι γυναίκα σαν συλλεκτικό κομμάτι, α πούμε. Σαν... Η άβρα... Αν δει μια σαν τη Λαγκάρντ, ναι, η οποία α πούμε διατηρεί ένα, ξέρω εγώ, φασουντάδικο, λέω, μια μικρή επιχείρηση, δεν θα γυρίσει να την κοιτάξει ο. Α, σαν προσωπικότητα μιλά. Ναι, λάθος κάνει. Σαν προσωπικότητα, εντάξει, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι περίπτωρο και να είναι σε κάτι. Να είναι σε κάτι. Και πώ γίνεται. Να είσαι τίποτα. Η άβρα που την περιτριγυρίζει. Έτσι ακριβώς. Να είναι αισθησιακή, να είναι να μου βγάζει. Ξέρεις ποια μου αρέσει πάρα πολύ. Στο κοπί νομίζω. Μαρία Κοντζάρεβα, ΠΑΟΚ. Αυτή είναι 50 φορές πιο όμορφη από τη Λαγκάρντ τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Λαγκάρντ, η Μαρία μου αρέσει πάρα πολύ. Μα είναι ωραία γυναίκα. Η ζωσία στη Δήμητρα Γκάν. Μαρία, είπατε. Ναι, Μαρία, δεν είναι Κοντζάρεβα. Μαρία, ναι. Πάμε σε προσπάθεια. Καλά, κάθε φιλέ και δεν μπορεί στην πρέση. Είναι ένα δράμα, θα μα κάνει. Α, και ο Γλύκο, όπω μου είπαν, είναι ο Σωσία του Όμπλακ. Πάμε, πάμε. Λέγε, ρε! Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, καλλιτέχνη. Καλώ το ρίδε. Πήρα κλειδί. Τα γάρι. Τι σου γράφω. Και εγώ παρέγγειλα το Delway προχθέ και έκανε 50 λεπτά. Την αριδέα, ξέρει να πα στον κόσμο. Είδε τη λέει, άκου λίγο τη λέει. Δεν μου έφερε πέψη. Συνέβρε πριν τη μισή ώρα. Όχι, μου έφερε μετά από 50 λεπτά. Μου παρέγγειλα και δεν μου έφερε και πέψη. Αύριο, αν παραγγείλει, θα σου φέρει. Άιδε, λύθη. Άτερα, λοιπόν. Μάρια, δεν είπες τίποτα σήμερα για Ηρακλή. Δεν σ' άκουσα. Τι να πει, Ηρακλή. Ερώτηση. Τι να... Μπράβο. Ναι. Τι, πες μου τι να πω. Τι να πει, Ηρακλή. Πες μου τι να πω. Ότι... Ότι... Θα σας πω. Από αύριο κινητοποιήσεις. Σήμερα, τι σημαίνει κινητοποιήσεις. Την Πέμπτη. Συγγνώμη. Πες. Έλα, ρε καλλιτέχνη. Κινητοποιήσεις, τι σημαίνει. Λοιπόν, την Πέμπτη όλοι 8 η ώρα στους δρόμους. Στους δρόμους γιατί. Εκεί όπου έχουμε. Γιατί. Για να διαμαρτυρηθούμε. Σε ποιον! Για τον Παπαδάκη. Σε ποιον! Παντού. Σε ποιον! Παντού, ρε. Γιατί! Έτσι. Όταν το φέρατε, τον ελέγξατε. Είχατε ερασιτέχνη. Αφού είστε επαναστάτες και δεν θέλετε βοήθεια από το κράτος, ρε φίλε. Από το κράτος τι ζητάτε. Όχι! Μόνοι σας, καληνύχτα, επόμενος. Μόνος σου! Άστο, φίλε. Μόνος σου. Μόνος σου. Γιατί κλείστε πίσω. Έχει δίκιο, ρε, από το πούσα. Σε ποιον! Δεν έχει δίκιο. Τι δουλειά κάνει, ούτε τη μάνα του λέει ενδιαφέρει. Το ξέρει. Το πανηγυρίζατε, μας τα είχατε κάνει νταούλια. Συγκεκριμένα 3-4 κύριοι που βγαίνουν στο ραδιόφωνο, μαγιά τους, δικαίωμά τους, δεν έχω τίποτα με τους κύριους, αλλά ήρθε η ώρα τώρα να λουστείτε. Τώρα το πιο ωραίο είναι να πάτε να βρείτε τον Παπαδανασάκη, να τον πείτε άντε παλικάρι μου, δρόμο. Μαγιά σας θα είναι να πάτε να πείτε τον Παπαδανασάκη. Άρα έλα εδώ, θες και 1,5 εκατομμύριο, το κλώτσο. Έτσι, η μαγιά. Η μαγιά να βγω στους δρόμους και να πω να με σώσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Να με σώσει ο Νομάρκης, ο Δήμαρχος και οι δημοσιογράφοι. Τους βρίζετε κιόλας, έτσι. Νο. Επόμενη γραμμή. Τουλάχιστον οι δικοί μας, όπως λέγατε, φωνάζανε κάποτε πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στηρίζω στη μοναξιά τους, τους οπαδούς του Ηρακλή. Τους στηρίζω στη μοναξιά και τους γουστάρω. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα λόγο να πάνε να κάνουν κινητοποιήσεις. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Έλα πούμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς. Για το δεύτερο. Για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω, ρε παιδιά, κάτι. Έχω κάποιες απορίες δηλαδή και δεν ξέρω. ΠΑΟΚ είσαι.
να τη συζητήσουμε μαζί. Τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ. Α, ωραία, γιατί κρατάει τα δυο αλλά μας έχει αυτό το. Για πες. Βλέπω τώρα, ας πούμε, βλέπω την ομάδα και βλέπω τις μεταγραφές που πάνε να γίνουν. Και λέω, εντάξει, λέω, ή δεν ξέρω, ή εγώ είμαι εντελώς άπαλος, ή ξέρω εγώ εκεί πέρα στην ΠΑΕ, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, κάποιες ελλείψεις που έχει η ομάδα και βλέπω κάποιους στόχους που πάνε να χτυπήσουν πρώτους. Όπως. Βλέπω, ας πούμε, ένα δεξί μπακ, έναν Βραζιλιάνο, ο οποίος δεν είναι λίγο δεξί μπακ, ο Μάτος. Είναι στη Λίνο, δεν μαρκάρει, παίζει λίγο πιο δεξά, χάφσαν έτσι. Και κάθομαι και έχω μια εκτίμηση να μπορεί. Δεν είναι και δεξί μπακ τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Τρία. Κανένα. Σκόνδρα Κίτσιου, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα. Κανένα δεν έχει. Έχει μισό και λέγεται Σκόνδρας. Όλα δεν έχει. Αυτός εδώ ο Μάτος που πάμε να φέρουμε είναι δεξί μπακ. Τι είναι, γιατί εγώ. Δεξί μπακ της Δρύπνο που έφτασε στο τελικό του UEFA. Της Δνύπρο. Της Δνύπρο, ναι, πώς λέγεται αυτό. Δνύπρο. Έτσι και φέρουμε. Δηλαδή η πρώτη ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι δεξί μπακ. Όχι, όχι. Κοίταξε τους αδικείς. Γιατί. Θες να με ακούσεις εμένα. Και εγώ κάνω κριτική. Όλο το πλάνο είναι ο άξονας. Όλη η κουλτούρα είναι ο άξονας. Η ραχοκοκαλιά. Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι η μοναδική θέση που ψάχνουν σε πλάγιο παίκτη είναι ο δεξί σωπά. Πιθανολογώ πρώτον τον Κωνσταντινίδη μετά από μακρύ τραυματισμό μπορεί να του δώσουν κάπου δανεικό. Λέω, υποθέτω. Ο Σκόνδρας είναι πολύ βαρύς. Έχει ένα κορμί πολύ δυνατό, αλλά είναι ακέρο ναι. Λοιπόν, Στάθη, με αποσυντονίσατε τώρα, τι έλεγα ρε Μαχαμότο. Για το Σκόνδρα, πού είναι βαρύ. Και ο Κίτσιου, ο Κίτσιου, υστερεί σε σωματικά προσόντα, δεν μπορεί να γίνει μπακ, ψηλός, είναι κοντός, καλά ανεβάσματα, έχει καλές επαναφορές, ανεβαίνει και κατεβαίνει πολλές φορές, είναι ταχυδυναμικός, όμως δεν βελτίωσε στο αμυντικό του κομμάτι το ένας μένα. Champions League δεν πας με τον Κίτσιου, ναι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή τώρα. Κάπου πρέπει να βελτιωθεί, κάπου πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά. Εάν δεν το κάνει, σε ένα χρόνο να παίζει δύο χρόνια, θα ψάξει κάτι άλλο. Δηλαδή θα πας να παίξει τώρα με την Πόρτο, με τον Κίτσιου, δεξί πάκι δεν γίνεται. Φίλε, εκεί που πρέπει να κάνεις για μένα, αν θες να στοχεύσεις την κριτική σου, δεκάρι. Αυτό έπρεπε να πεις, όχι στο δεκάρι. Είναι γιατί γίνονται μεταγραφές χωρίς να έχει έρθει προπονητή. Μα είναι ο ίδιος θα μείνει. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το υποθέτουμε. Μα το πάνε λαό. Δηλαδή αν έρθει αύριο μεθαύριο άλλος προπονητής και πει δεν τους θέλω εγώ αυτούς, δεν ήθελα να σωστά μιλάει ο Μουσάτος. Όχι, ρε, μισό λεπτό. Βγαίνει μια ευκαιρία τώρα ένα δεξί μπακ που χρειάζεται η ομάδα. Θα περιμένει πότε θα δίνει ο προπονητής τώρα. Όχι, σωστά μιλάει ο Μουσάτος. Κάτσε ρε φίλε. Πρώτα παίρνει προπονητή και μετά του λε συμφωνείς, υπέγραψε. Συμφωνείς, μην υπογράψει. Αυτό λέω εγώ. Αλλά ο Ίβιτς φαίνεται ότι μένει. Θα είναι κατάρα τον play-off αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά όλες οι ομάδες δεν έχουν αυτή την πολιτική που λέτε, δηλαδή ότι πρώτα θα φέρουμε τον προπονητή και ο προπονητής θα κάνει όλες τις μεταγραφές. Εγώ βλέπω και στο κλαμπ στο εξωτερικό, ας πούμε, ο Ζιντάν δεν έκανε όλες τις μεταγραφές στη Ρεάλ, ας πούμε. Μα ο Ζιντάν φίλε ήρθε στη μέση της χρονιάς για να αντικαταστήσει τον προπονητή που διώξανε. Τι πιστεύεις ότι στη Ρεάλ ή σε μεγάλα κλαμπ κάνουν όλες, δηλαδή ρωτάνε τον προπονητή ποιους θέλεις, θέλω ας πούμε λίτο του Γκλάου, σέντερ μπακ. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής, ρε φίλε. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής, εγώ συμφωνώ. Θέλει να σου πει για μεταγραφές για άλλους λόγους. Υπάρχει marketing, πολιτική. Φυσικά, έτσι γίνεται. Τι να περιμένει τώρα τον προπονητή να πάρει μεταγραφή και άμα φύγει αυτός ο Μάτος που τον θέλανε. Μα να ναι, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πάω θέλει προπονητή να παίζει 3-5-2 και να σου φέρει, ας πούμε, τα center back που θα σου φέρει να είναι περισσότερα για 3-5-2. Οπότε, άμα ακυρωθεί η μεταγραφή αυτή, άμα δεν του βγει η μεταγραφή, κοιτά να το δώσει δανεικό κάπου γιατί δεν βολεύει στα σχέδια του προπονητή και παίρνει άλλο να. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, έλειξε, ωραία τα είπαμε. Ωραία τα είπαμε. Λοιπόν, ωραία. Κολώνει Μαρία στο Facebook με λατινικού χαρακτήρε για το τατουάζ στα μαλλιά. Αν δεν προλαβαίνετε να βρείτε τηλέφωνα και τα λοιπά, στο Facebook κολώνει Μαρία. Να θυμάστε αυτό που δεν κολώνει και τον κολώνει που κόλωνε το αγροτικό αστέρα όταν έφευγε εκτός έδρας. Έτσι μου λέγανε οι παλιοί, εγώ δεν το είδα αυτό. Θα τον κολώνει. Λοιπόν, 2-31-05-40-601, τελευταίο διάλειμμα, θα πάρουμε άλλες δύο γραμμές και θα αποχωρήσουμε. Τερορίστα! Πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access Control ηλεκτρομαγνητικές.
Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Δύο λεπτάκια έχω. Πέντε. Ωραία. Όχι, Αργιανός από Αθήνα. Στο ραδιόφωνο δεν βγαίνεις και μιλάς για την υποτακτική δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκης. Εγώ. Ναι. Ναι. Πού το κακό σε αυτό που είπα και μου χυμίξατε. Ποιος, εγώ δεν σε χύμιξα, φίλε. Όχι, δεν λέω όλους. Ρε Γιώργο, δεν λέω σε όλους. Εγώ συμφωνώ. Ποιος άλλος σε χύμιξε. Ο Κώστας με τον Μάριο. Βρε, κατάλαβες τι είπα εγώ. Ρε φίλε, εγώ κατάλαβα τι είπες. Εσύ κατάλαβα. Βρε παλικάρι, παράδειγμα λέγω ότι έχει βγει μια βρώμα ότι ο Τζόρνταν ήταν γραφείο τύπου στο ΠΑΟΚ, λέγω. Κάνω τάκα, πάντα δεν είναι ποτέ άλλο, εντάξει. Και ο έκανε κακούς, δεν μιλούσε, δεν. Περνάει καιρός και ο Τζόρνταν παραμένει στο top ή στο top 3 τέλος πάντων του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ε, μαγκιά του Τζόρνταν είναι αυτό. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Η βλακεία του κόσμου. Εμένα η προσωπική μου. Αν τον ακούει, δεν μπορώ να πω εγώ τον Τζόρνταν. Ωραία, Τζόρνταν, ξέρω εγώ, δεν το ένα το άλλο. Θέλουμε να πούμε ότι λέμε ένα πολιτικό ότι είναι, ξέρω εγώ, μπουχέ σα. Ναι, βέβαια, ναι. Φίλε. Εσύ που στέλνει το μήνυμα, είσαι Θεό. Και λέμε ότι αν ρε παιδί μου τώρα ο Τσίπρας είπε ένα κάρο ψέματα, λέμε έτσι. Και είπε το ναι, το όχι, το λαό πήγε και το έκανε ναι. Ωραία. Ένα λεπτό. Πάει ο λαός και το ψηφίζει. Φταίει ο Τσίπρας. Όχι. Ωραία. Λέει θα καταργήσω το ένα, θα κάνω το άλλο, τον έφυγε και τα λοιπά. Ωραία, δεν τα κάνει ο Τσίπρας. Έρχονται οι εκλογές. Το ξαναψηφίζει το Τσίπρα. Φταίει ο Τσίπρας. Όχι. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό που λέγαμε για τους δημοσιογράφους. Το παραλύζω δηλαδή εγώ. Μήπως ο Αργιανός από Αθήνα εννοεί να μην τον στηρίζει το συγκεκριμένο δημοσιογράφο η διοίκηση. Και τη δική σου απορία την έχω και εγώ. Εσύ δεν το θες σε μορφή απορίας. Αλλά. Σαν τοποθέτηση κάπως τέλος πάντων. Εγώ το έχω απορία. Ναι. Ρωτά τον κόσμο. Άρα προφανώς κάτι κάνει καλά ή τους μαζεύει. Είναι κάτι μεταφυσικό, δεν ξέρω, το πάμε σε άλλη σφαίρα. Θέλω να σου απαντήσω αυτό που λέω. Εγώ δεν σου χύμιξα. Πώς το λέω το όνομα του παιδιού, Ρίσκε. Θόδωρε. Προς Θεού, μια χαρά του. Και σε γνώρισα και όλος μια χαρά άνθρωπος. Θέλω να σου απαντήσω αυτό που λες. Ναι. Απάντα. Ωραία. Σε αυτό που λες εσύ, το συγκεκριμένο που είπες, είναι γιατί πιστεύω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλές φωνές άξιες να τις ακούσεις και αναγκαστικά θέλω να μην καταλήγουν σε αυτό. Μπράβο! Μπράβο. Εμένα η γνώμη μου ποια είναι. Όχι μόνο δεν έχει άξιες φωνές, ο Άρης δεν έχει και μέσα. Διότι όχι Άρης, αυτό, αλλά όταν είχε μέσα, τα μέσα. Ναι, καταρχήν ο Άρης τα μέσα που έχει ή που είχε, ήταν διασπασμένα, δεν πήγανε δηλαδή τα μέσα αυτά με μία κατεύθυνση και να πάμε. Το ξέρω ρε Κώστα, το ξέρω ρε Κώστα. Άκου λίγο αυτό που θέλω να σου πω, ποια είναι η γνώμη μου. Ναι. Επειδή φάγαμε δύο χρόνια γάμα εθνική, έγινε ό,τι έγινε. Έφτασε ο κόμπος ο Χτένι. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι άμα θέλει ο Άρης να γυρίσει σελίδα, να έρθει ένα καλύτερο αύριο, θα πρέπει οποιοσδήποτε οπαδός, δημοσιογράφος, προπονητής, παίχτες, προπονητής, έχει σχέση με το παρελθόν. Να διαγραφεί. Οτιδήποτε σωστό. Έχει έρθει. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Σε συζήτηση, το ξαναλέω, σε συζήτηση σωστό. Με το αμαρτωλό παρελθόν. Δεν πρέπει να ξαναυπάρχει σε αυτό που λέει η Ντάρη. Συμφωνώ. Είναι προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν με εκφράζω πολύ λίγους. Άρα λες, Γιώργο, σύντομα θα σου δώσω. Άρα λες ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε οποιαδήποτε ομάδα. Εμένα με νοιάζει ο Άρης, δεν φίλε, δεν με νοιάζει ο Άρης, δεν φίλε. Ωραία, ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Ο λόγος που δεν γίνεται αυτό είναι γιατί η πλειοψηφία του λαού, της ομάδας σου, μιας και μιλάς για την ομάδα σου, δεν θεωρεί αμαρτωλό το παρελθόν. Μπορεί. Ναι. Εκείνη, φίλε, το μεγάλο ερωτηματικό, το άμα θα δούμε τα επόμενα 10 χρόνια κάτι καλό ή άμα θα δούμε το ίδιο σενάριο να επαναλαμβάνεται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, καλή ξεκούραση. Σόδωρο, να είσαι καλά, Γορδόρο. Το ίδιο λέω εγώ που λέει ο Θόδωρος για την κριτική. Ναι, να σου πω, γιατί το ίδιο λέω και εγώ για αυτό που λέει ο Θόδωρος για την κριτική που ασκούμε στο μεγαλομέτωχο. Mm. Όταν ο μεγαλομέτωχος κάνει 5 χρόνια τα ίδια λάθη στο αγωνιστικό και δεν ασκούμε καμία κριτική, σημαίνει ένα πράγμα ότι θεωρούν ότι δεν κάνει λάθος. Όχι. Σημαίνει ένα πράγμα. Φοβάστε μην το χάσετε, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κριτική δεν υπάρχει από πίσω κάτι ανάλογο και λες, είναι τίμιος, είναι σοβαρός,
είναι προσωπικότητα. Μα λέμε να κάνουμε κριτική, όχι να λέμε μισό λεπτό. Κριτική πάνω στο αγωνιστικό. Δεν λέμε να βγούμε και να λέμε είναι άτιμος ή είναι απατεώνας. Να λέμε ότι είναι τίμιος, είναι αγωνιστής, αλλά στο αγωνιστικό κάνει λάθος. Ούτε αυτό δεν λένε. Αυτό που κάνουμε εμείς λοιπόν. Αυτό δεν το κάνει. Κύριε Σαββίδη μου, είστε ένας άνθρωπος αξιόλογος. Έχετε κάνει τον ΠΑΟΚ και γενικότερα την πόλη μας στο θέμα των συναλλαγών πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη. Την έδωσε κύρος, ρε φίλε. Έδωσε ένα μεγάλο κύρος. Σωστό. Είναι στους εργάτες του, στους εργαζόμενους ποδοσφαιριστές. Σωστός. Απέναντι στο σωματείο, στον ερασιτέχνη είναι σωστός. Απέναντι στα στο κράτος είναι σωστός. Απέναντι σε όλους είναι σωστός. Δεν ξέρει μπάλα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει. Θα πρέπει οι γύρω ή αυτοί που είναι γύρω στους γύρω να αγαπήσουν τον ΠΑΟΚ δίνοντας τα φώτα τους σε ένα άμπαλο μεγαλομέτωχο ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, ο οποίος θα δίνει. Ναι. Ναι. Τους αλλάζει αυτούς, ναι. Διακρίνω όμως ότι... Εγώ διακρίνω πολλά χέρια να τον αρπάξω. Πολλά χέρια. Αυτό διακρίνω. Εντάξει, εγώ. Κάθε χρόνο βλέπεις όταν πέφτεις στα ίδια λάθη, συνέχεια τους αλλάζει. Ναι. Και στη διοίκηση, και τη διοίκηση αλλάζει. Ξέρεις ποιο το κακό. Ότι αυτός που παντρεύεται ο Μίκης Σίτη, ο Γιώργος Μίκης, είναι και αυτός από πάνω χαϊβάνι. Κοίταξε να δεις. Ναι, δηλαδή. Στα πώς θα έχει ανθρώπους. Ο Μίκη Μάος είναι 20 χρονών παιδί. 28 χρονών. Πόσο είναι 28 χρονών. Χαμπάρι από μπάλα. Χαμπάρι. Όταν κάνει παρέα με τον Ζαβέλα. Και παίζει Ζαβέλα. Είσαι στο δωμάτιο. Είτε αριστερό μπακ. Είτε αριστερό στόπερ. Είτε τρίτο αριστερό στόπερ. Ναι. Αν υπάρχει θέμα θα παίξει και αμυντικό κάμπ, στο λέω εγώ. Θα παίξει και εξτρέμ. Έχει πρόεδρο τώρα μια μπαλαδόφατσα εκεί πέρα, το Μίχελς. Ποιος είναι? Ο Μίχελς. Ο Μίχελς. Γι' αυτό σου λέω εγώ τώρα. Φαίνεται ότι είναι σοβαρότερος. Φαίνεται. Τουλάχιστον στην ιστορία. Καλά, έχει. Έχει ιστορία ο άνθρωπος. Έχει γράψει ιστορία στον ποδόσφαιρο. Δεν με νοιάζει η ιστορία του. Με νοιάζουν οι πράξεις. Ιστορία, σαν διαιτητής έχει γράψει. Με νοιάζουν οι πράξεις του Τζόρνταν. Μου φαίνεται πιο σοβαρός και από τον Βρίζα και από τον Άρνεσεν. Μου φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βεβαίως. Ωραία. Έχει γνωριμίες, έχει πολλά πράγματα. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, Βάζελ, ευχαριστούμε που ήρθες να μας έρθεις κατά ξαναπούμε, ναι. Μόλις το σηκώσει και την άλλη εβδομάδα να έρθεις να κλάψεις λίγο εδώ πέρα. Να κλάψεις, λέει ο Τζόρνταν. Εσύ, Τζόρνταν, να πας στο Μετρόπολης Τρίτη, όχι αύριο, να ξέρεις. Και αύριο θα πάω οπωσδήποτε. Και Τρίτη. Αύριο πρέπει να πάμε στο. Τρίτη. Τρίτη, τι ώρα είναι, γιατί όχι και Τρίτη. Ναι, 8 και 4, έτσι. Γιατί και μια στραβή και μετά τα μασάζ, γι' αυτό. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Εγώ, φίλε, εγώ και 4 έχει φάει ομάδα, πίκο είμαι σε όλα. Γιατί είπε θα μου ρίξει 3. Αυτό δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς. Γιατί είπε θα μου ρίξει 3 ήδη. Γιατί έχω χάσει 3-0 να μην κατέβω. Αυτή δεν πήρα χρόνια ολόκληρα. Σου λέω τώρα, όλοι σας λείπετε. Τρία να είμαι στα φάω στο διάλειμμα. Λογικά. Το πιο πιθανό είναι να φας τρία. Ο ΠΑΟΚ παίζει για 2 αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα τη στήσει σωστά την ομάδα. 4-3-3. Αν γίνει, απέχει. Ή 4-2-3 είναι αυτό το πράγμα το αυτό που λέμε. Λοιπόν, με Σκόδρα δεξιά, λέω Βατζαριστερά, τα δύο στον Περσούμπα ποια θα είναι. Θα είναι ο Μαλεζάς μαζί με τον Βίτορ, γιατί είναι πιο έμπειρος ο Βίτορ. Κάποια στιγμή μπορεί να βάλει τον Χατζησαία. Αν το δει πως πάει. Μπροστά θα είναι Χαρίσης, Τσίμηρος που ξέρει μπάλα και ο Τσιόλης που κρατάει μπάλα. Ο Χάτσε δεν έπαιξε. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και έχω αυτό το χάλι, ένα πράγμα θα σε τσαδίσει απίστευτα. Να το ξέρεις. Το να χάσεις από τον Παναθηναϊκό του τραματσώνει. Θα χάσει. Και θα σε τσαδίσει απίστευτα. Πιθανόντα σφυρίγματα να τα πάρεις εσύ. Πιθανόντα σφυρίγματα να τα πάρεις εσύ. Κασέτα, έλα. Ναι, ναι. Γιατί βολεύει το σύστημα να βγεις εσύ. Και αυτό το είδαμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Πάουκ με τις κάρτες. Τέλος πάντων. Όχι, δεν θα το αντέξει. Δεν θα το αντέξει. Άσε, μην το σκέφτεσαι. Καληνύχτα. Μην το σκέφτεσαι. Καληνύχτα. Γεια.